Καλό μεσημέρι σε όλους. Λίγο μετά τις 3 εδώ στο Λίμπερο, 107,4. Στο Τρίποντο και σήμερα μαζί. Καλή εβδομάδα να πούμε, Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου. Τα κεφάλια μέσα που λένε. Αλλά εντάξει, από την άλλη εβδομάδα. Γιώργος Μπαϊράμης μαζί μας. Τι γίνεται, Γιώργο? Καλησπέρα. Όλα καλά. Θα πάρεις καμιά άδεια ποτέ? Θα πάρω, ναι. Ναι, καλά. Την επόμενη εβδομάδα. Από τη σημαία. Θα φύγω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, Ναι, ναι. Λοιπόν. Σιγά σιγά ο κόσμος επιστρέφει. Βέβαια, εντάξει, και αυτή η εβδομάδα θα είναι έτσι λίγο του χαβαλέ, της άδειας. Έχουμε βέβαια εμείς αρκετά να πούμε. Εννοείται και σήμερα Δευτέρα. Για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Και με δικές σας απόψεις. Θα ανοίξουμε γραμμές. Θα έχουμε και ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε τι γίνεται και στον Άρη. Θα ακούσουμε τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε τι γίνεται και στα μπασχετικά μας και στα ευρωπαϊκά μας, όπου είχαμε. Ό,τι να είναι, Γιώργο, οχτάρες, πεντάρες, τριάρες, κριάδες, απογοητεύσεις, θριάμβους, εκπλήξεις, τα πάντα. Είχαμε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από την τελευταία στιγμή που κάναμε εκπομπή, τελευταία μέρα Παρασκευή. Είχαμε βράδυ Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακής μάτς, τα οποία συζητούνται, έμειναν στην ιστορία. Μιλάμε βέβαια για την οχτάρα, έτσι. Προγνωστικά. Της Μπαρτσελώνα. Έχει προγνωστικά εδώ από μία σελίδα. Εντάξει, δεν θα πούμε ούτε τον δημοσιογράφο, ούτε την ιστοσελίδα. 4 κείμενα για κάθε ημέρα με ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τίτλοι. Διπλό για την Ατλέτικο. Εντάξει, πολλοί την έχουν πάρει. Άκου. Έτσι, εσύ. Κόντρα στην Bayern. Δηλαδή, πάμε Μπαρτσελώνα. Από ημίχρονο η City. Προβάδισμα για τη United. 0-4 έκανε. Κάτι παίρνει, νομίζω. Όχι, στο κίνο είναι αυτό. στο 0, ναι, άμπραβα, ναι. Δεν πιάσει τίποτα. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής της Alcohol Ελλάς, γυψοσανίδες, θερμοπροσώπης, ελαιοχρωματισμοί, η νούμερο 1 τεχνική εταιρεία στο χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών, από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο. Η εταιρεία που εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, μηχανικοί διακοσμητές για μεγάλα και απαιτητικά έργα αλλά και για κατοικίες και καταστήματα. Ανακαίνισε τώρα το ξενοδοχείο, τα νοικιαζόμενα, το διαμέρισμά σου. Κάνε την περιουσίωση σου προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχτεί το μέλλον. Καλέστε σήμερα στο 231-09-47-200 για προσώρα ή επισκεφτείτε μας στο salcol.gr. Λοιπόν, είπαμε ότι σε λίγο θα πάμε στο Βέρμιο, στην Άουσα, για να μιλήσουμε με Νίκο Παπαδόπουλο για την προετοιμασία του Άρη. Αργότερα θα έχουμε και ενημέρωση για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Τι διάβασα τώρα, τι έγινε? Η Μπεσίκτας λέει διαφωνεί με αυτά που είπε ο Ιβάν Σαββίδης και υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει η έδρα. Τι είναι αυτά τώρα? Τι είπε ο Ιβάν Σαββίδης καταρχήν? Δεν διάβασα, είναι αλήθεια. Το γίγαντο τον Ιβάν Σαββίδη. Έχω επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι, ειδικά με την Μπεσίκτας, που προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει, δίνει μια μάχη για να φτιάξει λίγο το ρόστερ της. Να πάρει κάποιους αξιόλογους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουμε πίνει σε αποσύνθεση. Το Μάντζουκιτς κοιτάει η Μπεσίκτας, Κώστα. Το Μάντζουκιτς, ναι, το είπαμε αυτό και την Παρασκευή. Ναι. Δεν τον πήρα ακόμη όμως. Δεν τον πήρε. Οι μέρες περνάνε. Γι' αυτό λέω. Δεν θα προλάβει. Λοιπόν, το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη λέει: θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή τόσο σε ό,τι αφορά στην υγεία σας. Στην υγεία σας, παιδιά. Όχι την υγεία σας. Όσο και στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Μετά τα δύο κρούσματα που είχαμε, πρέπει να προσέξετε πολύ. Να αποφεύγετε περιττές μετακινήσεις και να είστε κοντά στην οικογένειά σας. Ωραίο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λέει ήταν το μήνυμα που ζήτησε από τον Μάγκη Γκάτση να μιλήσει στους παίκτες και για το λογαριασμό του. Λοιπόν, ο Ιβάν Σαββίδης και κατόπιν να πούμε αυτό το μήνυμα στους παίκτες, έτσι. Η Μπεσίκτας. Το μήνυμα που έστειλε λέει έγινε πρώτο θέμα στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τόνισε ότι είναι. Και οι Τούρκοι λέει τρελάθηκαν και είναι λέει προβοκάτορας. Πρώτο θέμα. Έτοιμος λέει να πάει στην UEFA. Είναι ένα παιχνίδι με μεγάλη σημασία κτλ. Λοιπόν, άλλο η πολιτική. Εντάξει, άλλο η πολιτική, άλλο το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εκείνη τη μέρα ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα. Ήταν το μήνυμα. Το συγκεκριμένο θέμα πήρε διαστάσεις στην Τουρκία και στον τύπο της γειτονικής χώρας. Και η τουρκική έκδοση της Independent έγραφε πως η Μπεσίκτας είναι πολύ πιθανό να απευθύνει στην UEFA. Προβοκάτορας ο Ιβάν Σαββίδης ήταν ο τίτλος στο TUM Sport. Ενώ η Independent έγραψε: η UEFA έχει αλλάξει το παρελθόν την έδρα ενός αγώνα αν υπάρχουν πολιτικές εντάσεις και έγινε σε ουδέτερο γήπεδο. Είναι πολύ πιθανό να κάνει το ίδιο, μιας και η Μπεσίκτας αναμένεται να αιτηθεί το ίδιο μετά τις δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη.
Σιγά τη δηλώσει, παιδιά. Αφορμή ψάχνανε. Εγώ έτσι νομίζω. Άρα φοβούνται. Φοβούνται. Εννοείται. Άρα φοβούνται. Έτσι. Άρα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ το όλο κλίμα που δημιουργείται. Αρκεί και ο ΠΑΟΚ να παρουσιάσει κάτι. Έτσι, να είναι ο εαυτό του. Να παρουσιάσει κάτι. Όχι ο φετινό, ο περσινό ο εαυτό του. Ο περσινό όμω φύγαν οι περσινοί παίκτε. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, Γιώργο. Να έχει εκείνο το άστρο τέλο πάντων που λέμε. Να έχει εκείνη την ενέργεια βασικά. Την ενέργεια, εκείνη ναι. Τη σπιρτάδα και τη δίψα. Όντω. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και μεταγραφικά. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Και φυσικά αναθερμαίνεται το θέμα του Σταφυλίδη. Υπάρχει μια αναφορά στο Kicker για το ζήτημα αυτό. Ο Σταφυλίδης φυσικά δεν είναι κανένας καινούριος, έτσι. Κανένας θεσινός, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λέει το Kicker ότι ο Σταφυλίδης περιμένει μια καλή χρονιά με τη Hoffenheim, η οποία έχει νέο προπονητή, τον Sebastian Hens. Ωστόσο, οι φήμες συνεχίζουν να διακινούνται για την ομάδα της πατρίδας του, τον ΠΑΟΚ, που ενδιαφέρεται για την επιστροφή του. Τώρα, βέβαια, καμιά φορά ξέρω πώς είναι αυτά τα δημοσιεύματα. Αυτοί διαβάζουν εμάς. Ναι. Εμείς γράφουμε, ναι. Ας πούμε, ότι ο Σταφυλίδης, σκέψη για Σταφυλίδη. Το διαβάζουν οι Γερμανοί. Γράφουν οι Γερμανοί σκέψη για Σταφυλίδη στον ΠΑΟΚ. Το ξαναδιαβάζουμε εμείς και λέμε: οι Γερμανοί το λένε. Γερμανοί, οπότε, ναι. Ναι. Οπότε κάτι ισχύει. Ξέρουν. Οι Γερμανοί λένε ότι ο Σταφυλίδης έρχεται στον ΠΑΟΚ, ενώ το γράψαμε εμείς και το είδαν οι Γερμανοί. Λοιπόν, η μεγάλη επιτυχία της δημοσιογραφίας είναι αυτή. Λοιπόν, να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ έγινε σήμερα αγιασμός. Υπάρχουν και φωτογραφίες στο ΠΑΟΚ 24, βλέπω. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες αυτές με στιγμιότυπα κτλ. Εντάξει, είναι από αυτά που γίνονται στο ξεκίνημα κάθε χρονιάς. Και μια ενδιαφέρουσα είδηση για τη Γιουβέντους, η οποία και αυτή παίρνει σκούπα και τα καθαρίζει όλα, Γιώργο. Ότι βοηθός του Πίρλο είναι ο... Ιγκόρ Τούντορ. Ο... Τώρα τι σημαίνει αυτό? Θα πάρει την θέση, λέει, του βοηθού δίπλα στον Πίρλο, έτσι. Εντάξει, και ο Τούντορ όμως έχει γράψει ιστορία με τη Γιουβέντους. Ναι, και είναι και πιο έμπειρος ως προπονητής από τον Πίρλο. Ναι, βάλαν δηλαδή τον Τούντορ πίσω από τον Πίρλο. Ο Πίρλο θα είναι μπροστά η βιτρίνα και ο Τούντορ θα κάνει τη βρώμικη δουλειά, ας πούμε, τέλος πάντων. Θα κάνει την προπονητική δουλειά, αλλά ο Πίρλο θα είναι αυτός ο οποίος θα δίνει την προσωπικότητα, θα δίνει το έναυσμα, θα μπει μπροστά. Θα βοηθάει και λίγο Μπουφόν. Έτσι, ναι, λίγο προπονητής να αντιθεί. Παίκτης προπονητής. Ναι, έτσι θα είναι τα πράγματα στη Γιουβέντους του χρόνου. Παίκτης προπονητής, πραγματικά. Η οποία Γιουβέντους και αυτή δεν μας τα είπε πολύ καλά, έτσι. Και μετά και το θέμα στο Champions League. Και αυτοί παίρνουν σκούπα. Το ίδιο στραπάτσο πάθανε χθες και πιτσιρικάδες Γιουβέντους. Άντερ 19 έχει Youth League με τη Real Madrid της. Ναι, το Youth League αυτό. Ναι. Τι κάνουνε. 1-0 η Γιουβέντους μπροστά στο σκορ. Με 10 αγωνίζονται στη συνέχεια οι Μαδριλένοι του Ραούλ. Και τους βάζουν 3 γκολ με 10 παίχτες. Οι παίχτες της Real. Πιτσιρικάδες. Άντερ 19 αυτό. Το Champions League των μικρών που λέμε. Ο Ραούλ δηλαδή είναι προπονητής στους μικρούς της Real. Της Real, ναι, ναι. Άντερ 19. Έτσι γίνονται οι. Εννοείται. Έτσι γίνονται και παίρνει και εμπειρίες ο συγκεκριμένος. Αργότερα μπορεί να αποτελέσει και τον προπονητή της μεγάλης ομάδας. Έτσι γίνεται συνήθως. Σωστά. Σωστά. Ξέρει το κλίμα, ξέρει τα πάντα. Αυτό. 1-3 βγήκε το χθεσινό, όπως και η Ίντερ κέρδισε 1-0 τη Ρεν. Και τώρα πάμε στα προημιτελικά. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι και η Μπενφίκα μέσα, είναι και ο Άγιαξ, η Μίντιλαντ, η Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Μίντιλαντ έχει τόσο καλούς νέους. Έτσι είναι και η Λιόν Κώστα είναι στα προημιτελικά. Να τη Λιόν. Να τη Λιόν. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Και στους μεγάλους και στους μικρούς. Που έκλεισε το σπίτι τη City. Έτσι. Λοιπόν, που η φανέλα είπαμε είναι πιο ελαφριά από το κούπουλο και τα λοιπά. Αλλά τώρα εντάξει, και η Λιόν δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Όχι. Στην Ευρώπη. Έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Κάπου ας πούμε πάντα υπάρχει παρουσία. Η Λιόν. Ναι, λέμε Λιόν. Είναι μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν έκανα μεγαθύριο. Εντάξει, όντως. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι έχασε από τον κεραυνό Λευκοσίας, ας πούμε. Που θα παίξετε εσείς αργότερα, μέσα στο Σεπτέμβρη. Με αυτό θα παίξετε. Στροβόλου. Στροβόλου είναι εκείνος, εντάξει. Κεραυνός είναι πάντως. Κεραυνός είναι, ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι μένεις έξω από τη Λιόν, από μια καλή ομάδα. Δεν μένεις έξω από την Σαφχάουζεν. Ναι, ναι. Στη Ελβετίας. Ή από την Προμαπόη Κάρνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μεγάλη έκπληξη. Το αποτέλεσμα που συζητιέται ακόμη βέβαια είναι το 8-2 της Μπαρτσελώνα, όπου πραγματικά εκεί ό,τι πήγαινε, μάλλον όχι όλα, θα μπορούσαν να μπουν και περισσότερα. Η κάθε κατεβασιά της Bayern
ήταν πραγματικά κίνδυνος θάνατος, ήταν για γκολ. Μύριζε γκολ. Κάθε κατεβασιά ήταν για γκολ. Δηλαδή, πραγματικά η άμυνα της Μπαρτσελόνα πρέπει να αισθάνονται πολύ περήφανοι όλοι αυτοί. Νομίζω τους πήρε λίγο χρόνο να σκεφτούν από ποιο σημείο το αδύναμο της Μπαρτσελόνα. Καταλάβανε εν συνεχεία ότι είναι από τα δεξιά, από το Σεμέδο. Τον έκανε σε πολλές φορές χαζό ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο μικρός. Ναι, ναι. Κουλουτούμπες γυρνούσε ο άλλος, άστο. Τρομερό. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε και 8 είναι πολλά. Είναι έτσι, πολλά γκολ. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή 4 λες συντριβή. 4, εντάξει. Μα για συντριβή μιλούσαμε και στο 7-1 τότε της Βραζιλίας, ναι, την Γερμανία και λέγαμε δεν θα δούμε υψηλότερο και σκορ και σε τέτοια φάση. Και αυτοί οι Γερμανοί οι περίεργοι δεν σταματάνε πουθενά, αρέσει. Τότε είχαν σταματήσει με τη Βραζιλία. Τώρα δεν σταματήσανε. Τώρα δεν σταματήσανε. Και τώρα βγήκε αυτό το δημοσίευμα που έλεγε ο Μίλλερ ότι συνεχίστε. Ναι. Έτσι. Του έβαλε και Κουτίνο και γκολ. Στο τέλος. Στο τέλος, ναι. Δεν τα πανηγύρισε. Εντάξει. Και τι να το κάνω. Τα 6 τα έκανε 8. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για όλα αυτά. Μπορείτε να καλείτε στο 287-888. Εμείς θα παρεμβάλλουμε βέβαια και ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια των δικών μας συζητήσεων. Και βεβαίως, επίσης πολύ σημαντικό, όσον αφορά στο ευρωπαϊκό σκηνικό το ποδοσφαιρικό, η ήττα της Manchester United με τον τρόπο που ήρθε από μια Σεβίλη η οποία δεν έκανε και κάτι ιδιαίτερο. Τίποτα. Στο δεύτερο, στο δεύτερο ημίχρονο, μία τελική έκανε τον γκολ. Δεν έκανε τίποτα. Αυτό. Όμως η Manchester πραγματικά αυτή που έχει για άμυνα. Δηλαδή, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο η άμυνα. Ντρέπεσαι να είσαι Manchester. Έτσι, ναι, όλη η ομάδα και γενικά. Και η επίθεση πολύ επιπόλαιο. Γυρνούσαν την μπάλα άσκοπα. Πασάκια, τσούκου τσούκου. Μπαίνα στην περιοχή. Περπατητές. Φώναζα εγώ στο σπίτι, φώναζα κάντε ένα σουτ. Ένα-δύο πασάκια, ο ένας δίπλα στον άλλο. Τάκα, ναι. Τούκα, τάκα και τι, ό,τι τι θέλω να αποδείξω. Δηλαδή, ότι μπορούμε να πούμε την μπάλα στα δίχτυα. Το μεγάλο αστέρι το είδε στη United χθες τι έκανε. Ο Μπογκμπά περπατούσε 90 λεπτά. Δεν έκανε τίποτα. Μια φορά κίνηση για να πάρει μπάλα δεν έκανε. Δεν έκανε. Μια φορά. Πολύ επιπόλαιη ομάδα η United. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε ότι είναι αδούλευτη εντελώς. Δηλαδή, βγαίνανε για σέντρες και τις ρίχνανε όπου να είναι. Ή δεν ξέραν τι να κάνουν την μπάλα, λάθος πάσες. Γενικά. Τραγική. Και χωρίς σεντερφόρ, έτσι. Χωρίς ιδέες, χωρίς φαντασία. Ήταν σαν να έβλεπα να παίζει ο ΠΑΟΚ 4-3-3 με τον Πέλκα στην κορυφή. Αυτό ακριβώς. Ο Ράσφορντ ο Χασογκόλης. Ναι, και ο Μαρσιάλο Χασογκόλης. Ο Μαρσιάλο Χασογκόλης. Αυτά τα μεγάλα ταλέντα που χάνουν 10, βάζουν ένα και λέμε όλοι ναι. Από την κολάρα έβαλε. Ας πούμε, αλλά έχουν χάσει ήδη 10. Ο Μαγκουάρη πίσω. Άστα να πάνε δηλαδή. Μαζί με τον Λίντελοφ τον περνούσε η μπάλα από μπροστά του και τραβιόντουσαν. Και ιδίως αυτό που τώρα κυκλοφόρησε το no look που η μπάλα είναι μπροστά του και κοιτάει αλλού, κοιτάει πίσω στο πρώτο γκολ της σοφάρης της Σεβίλης. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Απορώ τι πληρώνουν. 85 εκατομμύρια αυτό που 85, λες. 85, ναι, 90 για το Maguire, ναι. Η πιο ακριβή μεταγραφή αμυντικού νομίζω, μαζί με τον Van Dijk. Κάπου εκεί κοντά είναι. Σωστά. Είναι όσα περίπου πλήρωσε η Λίβερπουλ για τον Van Dijk. Ναι. Μόνο που η Λίβερπουλ πήρε τον Van Dijk. Ναι, και η άλλη πήρε τον Maguire. Και η Manchester πήρε τον Maguire και ό,τι πηγαίνει μέσα γράφει. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτες επιλογές. Πραγματικά. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή τόσο με το τηλεφωνικό μας κέντρο 287-888, όσο και με μηνύματα γράφοντας στο κινητό σας FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54222. Βάλει λίγο χαλάκι από κάτω να έχουμε να ακούγεται λίγο. Χαλάκι, μπράβο. Και επίσης και στο Facebook έχουμε ανεβάσει μια φωτογραφία με έναν κύριο ο οποίος κάνει απολύμαση σε ένα γήπεδο. Γιατί, Γιώργο, βλέπω ότι τα πράγματα. Ήρθε μήνυμα πριν. Αρχίζουν. Βολούσε το κινητό. Αυτό έγραψα και εγώ στην ανάρτηση που κάναμε στη σελίδα του Λίμπερο, που και εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να γράφετε τις απόψεις σας. Στα σχόλια από κάτω από την ανάρτηση, στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook. Πράγματι ήρθε μήνυμα. Σε μένα δεν ήρθε πλάκα-πλάκα. Δεν ήρθε. Το σκέφτομαι. Γιατί? Στις κόρες μου ήρθε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το γνωστό 112, το οποίο έλεγε προσέχετε ιδίως όσοι γυρνάτε από διακοπές. Ο κίνδυνος διασποράς του ιού είναι μεγάλος και τα λοιπά. Ναι. Αυτό βέβαια προκαλεί έτσι κάποιες άσχημες σκέψεις, γιατί λες. Για να έχουν στείλει τέτοιο μήνυμα. Ναι, λες ότι τα πράγματα αρχίζουν και ναι. Δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Να πούμε βεβαίως ότι σήμερα από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου τονίστηκε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά σε 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν το βλέπω. Με βάρδια θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά δεν το βλέπω. Κάπως έτσι. Ή θα αλλάξουν, ναι, θα πηγαίνουν πρωί-απόγευμα.
Θα πηγαίνουν δηλαδή τα μισά το πρωί, τα μισά το απόγευμα. Ή κάτι είπαν για μάσκες και τα λοιπά, που εγώ το βλέπω αυτό πολύ λάθος. Έτσι, για τα μικρά παιδιά τώρα. Μάσκα συνέχεια 7 ώρες. Και να τα ανοίγουν στο και χωρίς παιχνίδια στα διαλύματα και τα λοιπά. Νομίζω ότι δεν είναι το προτιμότερο. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να τα ανοίξουν και να ξανακλείσουν μέχρι τις 20 μετά. Μέσω Skype μετά όλα τα μαθήματα θα τα πούνε έτσι να το κάνουμε για να μην μείνουν στάσιμα και τα παιδιά στην εκπαίδευση, εννοείται και αυτό. Η κατάσταση πραγματικά δεν πάει καλά στο θέμα αυτό. Κάθε μέρα έχουμε από 250 κρούσματα, 220, 207, 252, 230. Δεν είναι καλά τα πράγματα και φυσικά σκεφτείτε τι γίνεται και όταν γυρίσει και όλος ο κόσμος από διακοπές. Τώρα το θέμα είναι, άνοιξε ο τουρισμός, έγινε το κακό που έγινε, τώρα γυρίζουν και από τις διακοπές, θα κολλήσουν και οι υπόλοιποι, οπότε με λίγα λόγια τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και έχουμε και τα σχολεία που ανοίγουν σε λίγο, έχουμε και τα παιχνίδια που λέμε πώς θα γίνουν τα παιχνίδια, τα μάτς και τα λοιπά, τα μπάσκετ και στους κλειστούς αθλητικούς χώρους, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και είπαμε είναι και θέμα ατομικής ευθύνης, έτσι, δικής μας. Καλά λέμε και κατηγορούμε συνέχεια τους άλλους, όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τι κάνουμε εμείς. Σούπερ μάρκετ σήμερα χαμός ο ένας πάνω στον άλλον, Δευτέρα κτλ. Μάσκες ελάχιστοι, παρατήρηση από τους αρμόδιους μικρές, λίγες δηλαδή, σποραδικές. Εντάξει, χρειάζεται, είπαμε, ατομική ευθύνη, χρειάζεται να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, πρέπει να φοράμε τη μάσκα. Τώρα είναι το λιγότερο αυτό το οποίο μπορούμε. Και λίγο φοβέρα θέλει σε κάποιες περιπτώσεις ο Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν βλέπεις τώρα. Αν γίνει πιο εντατική έλεγχη, θα φοβηθεί ο Έλληνας, θα πάρει τα μέτρα που πρέπει. Όπως την άλλη φορά με τα μηνύματα. Με τα μηνύματα και με το απρόστιμα και τα λοιπά. Όλα καλά. Όλοι μείναν σπίτι. Όλοι μείναν σπίτι. Τώρα. Οπότε θέλει λίγο φοβέρα. Εντάξει, θέλει λίγο φοβέρα και θέλει και να. Χωρίς φοβέρα. Να καταλάβουμε εμείς οι ίδιοι ότι είναι για το καλό μας. Τώρα υπάρχει, δεν υπάρχει και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι τώρα για να το αναλύουμε. Ας πάει κάποιος σε μια εντατική να δει τι γίνεται. Κάθε μέρα φεύγουν και 2-3 ηλικιωμένοι. Και τώρα και πιο νέοι. Αρχίζει και. Μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας στα κρούσματα. Έχει διχαστεί όμως Κώστα πολύ ο κόσμος. Εγώ αυτό βλέπω και από συζητήσεις που κάνω με φίλους σε καφετέρες και τα λοιπά. Τώρα παιδιά 23-25 χρονών, έτσι, που λένε ότι εσείς που το πιστεύετε λέει είστε πρόβατα. Δεν γίνεται ρε παιδιά λένε το πιστεύετε. Θέλουν να πλουτίσουν, θέλουν να θησαυρίσουν, θέλουν να μας ελέγχουν λέει. Γι' αυτό το κάνουν. Όπως είχα ακούσει μέσα στην καραντίνα ότι το κάνουν όλο αυτό με την καραντίνα για να μπούμε μέσα και να αλλάξουν μπαταρία στα περιστέρια. Το ακούσαμε και αυτό, θυμάσαι. Αυτά που μας ελέγχουν, τα περιστέρια λέει. Τρομερά εντάξει, πράγματα. Παραπάει. Ναι, εντάξει. Παραπάει. Πρέπει να είμαστε και λίγο. Εντάξει. Εδώ έχουμε ένα μήνυμα από φίλο. Ναι. Γνωστό στα μόνα τη δική μου εκπομπή από τον Κυριακό, ο φίλο ο Κώστας. Λέει ισχύει το ενδιαφέρον του Πάου για Ιμπίσεβιτ και Σταφυλίδη. Καλό. Θα το μάθουμε αυτό. Ιμπίσεβιτ παιχτάρα για Σταφυλίδη είπαμε. Ναι. Για Σταφυλίδη είπαμε. Για Ιμπίσεβιτ. Ο Πάουκ προφανώς και ψάχνει ένα χαφ. Έτσι. Πολύ έμπειρος παίχτης ο Ιμπίσεβιτς. Ναι, βέβαια. Μπουντεσλίγκα, Χέρτα. Παιχτάρα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Πάουκ. Εντάξει, εννοείται ότι θα μπορεί οικονομικά. Αλλά το θέμα είναι αν προλαβαίνει και αγωνιστικά. Και τώρα έχουμε 17. Το πρώτο μας πότε είναι, 25. 25. Σε 8 μέρες. Τίποτα δεν έμεινε. Δηλαδή σήμερα κλείνω, υπογράφω. Αύριο έρχεται. Κάνει και 5 προπονήσεις. Και παίζει. Δύσκολα. Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο. Πέρασε ο καιρός, παιδιά. Χάθηκε το τρένο. Εννοώ για μεταγραφή. Εκτός βέβαια αν έρθει έτοιμος, πανέτοιμος. Ο Μέση, π.χ. που είναι έτοιμος και θέλει να φύγει. Θέλει να φύγει, πιστεύεις. Ξέρω εγώ. Έτσι γράψανε. Και εγώ θα ήθελα να φύγω μετά από όλο αυτό. Μήπως έτσι τους βολεύει. Λες. Αγόρασε ξέρω. Και σπίτι στο Μιλάνο και κάνουν το συνειρμό αυτό. Και πού να πάει, στη Μιλάν. Στην Ίντερ λένε. Στην Ίντερ. Απληρώσει Πιρέλι, ρε. Πώς πλήρωσε π.χ. η Ferrari, ποιος πλήρωσε, η Fiat δεν πλήρωσε για τον Ρονάλντο. Ναι. Κάπως έτσι έγινε. Τα βρίσκουν ναι, οι Ιταλοί. Σωστά. Κάπως έτσι. Σωστά. Ωραία. Έτσι. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, οπότε ολοκληρώσαμε με αυτή την ας πούμε εισαγωγή το πρώτο ημίωρο. Να θυμίσω ότι έχουμε ανοιχτές γραμμές από το δεύτερο ημίωρο και ρεπορτάζ
από Νάουσα για Άρη ποδόσφαιρο, θα πούμε και για ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο πιο αναλυτικά, θα τα πούμε, μας ρώτησε και ο φίλος ο Κώστας, οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά και για Ερακλή κάτι κινείται, στο γνωστό πάντα πλαίσιο βέβαια ότι θα γίνει και περιμένουμε και σύντομα θα ξεκαθαρίσει και μετά θα δούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε έχει όμως κάτι γίνεται, μια προσπάθεια εκεί με τον Ερακλή Αμπελοκήπων, αν γίνει αναδιάρθρωση, αν ανεβεί ως τέταρτος στην τρίτη εθνική και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε και τα μπασκετικά μας, οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο στους 107 και 4. Θα πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Salcol Ελλάς, η νούμερο 1 τεχνική εταιρεία στον χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών, η εταιρεία που εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, μηχανικοί, διακοσμητές για μεγάλα και απαιτητικά έργα αλλά και για κατοικίες και καταστήματα. Καλέστε στο 231-09-47-200 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στο salcol.gr. Ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο, Κώστας Κούσης και ο Γιώργος Μπαϊράμης μαζί σας και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό με περισσότερο μενού, με δικές σας απόψεις και με ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο και γρήγορα μεταφερόμαστε στην Νάουσα. Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε, Γιώργο, επειδή διάβασες και το μήνυμα, ότι δεν υπάρχει θέμα η Μπίσεβιτς. Ναι. Έτσι. Ωραία. Δεν θα ασχοληθούμε, δεν θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ, δεν. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι άλλα θέματα υπάρχουν για τον Άρη που διαβάζω ονόματα, κλείνει, έρχεται, έφερε, ο Τζέγκο, ο άλλος κτλ. Και προετοιμασία εκεί βλέπω στα δροσερά νερά, Νίκο Παπαδόπουλο, στα 3-5 πηγάδια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, δροσερά όπως το πες, ναι, είναι μέχρι και σε σημείο ψύχρα, ειδικά στη σημερινή προπόνηση. Νομίζω είναι η πιο κρύα μέρα από αυτές που βρίσκεται η ομάδα εδώ πέρα στα 35 πηγαδιά σημερινού. Ωραίο. Και με πολύ ομίχλη πάλι. Ωραίο. Καλό είναι, εντάξει. Είναι οι θερμοκρασίες, το λέμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν ήδη ιδανικές, γίνονται ακόμα πιο ιδανικές. Ειδικά σήμερα έχει την ψυχολογία του, επανήλθε και η ομίχλη που δεν την είχαμε στην διάρκεια της εθνικής ημέρας. Έχει αρκετή από ό,τι βλέπω και τώρα. Εδώ έξω, εντάξει, δυσκολεύει λίγο τις προπονήσεις, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Εμάς δυσκολεύει περισσότερο, προσπαθούμε να τραβήξουμε κάποιο βίντεο, κάποια φωτογραφία από τις προπονήσεις. Είναι λίγο σκηνικό από θρίλερ όλα αυτά. Ωραίο, ωραίο σκηνικό είναι, εγώ που είδα κάτι φωτογραφίες που βάλατε. Καλό είναι, καλό. Ωραίο. Είναι, και, είναι και συνδυάζεται και με την τοποθεσία και όλα και γίνεται ακόμα πιο ωραίο, επειδή είναι μέσα στο δάσος η ομάδα απομονωμένη από τον πολιτισμό. Το δάσος πήγε μια βολτούλα σήμερα μετά την πρωινή προπόνηση. Εντάξει, το απολαμβάνουν και ποδοσφαιριστές το περιβάλλον. Και είναι αυτό που λέγαμε και με το Στέρι και το πρωί, ότι αν εξαιρέσεις τα φιλικά και τον περιορισμό που υπάρχει σε σχέση με μια προετοιμασία στο εξωτερικό, νομίζω ότι ο Άρης εδώ πέρα συναντάει ίσως καλύτερες συνθήκες από αυτές που βρίσκει έξω. Ναι. Αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, ότι τι πάμε έξω και πληρώνουμε, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Πας έξω για τα φιλικά. Ποια φιλικά, για να παίξεις με την Groningen Β' και τη Σαφχάουζεν Γάμα. Να παίξεις, θα παίξεις και με αυτές κάποια χαλαρά φιλικά, θα παίξεις με πιο ανταγωνιστικούς αντιπάλους. Παίξε και εδώ με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Αντρόμητο, με τον Πανιόνιο. Δεν γίνεται τώρα. Θες κάτι διαφορετικό. Με τον... Τι κάτι διαφορετικό. Με την Τσβόλε. Και όταν παίζεις Ευρώπη κιόλας, θέλει να δώσεις και κάποιο φιλικό. Πάντως ο Άρης, επειδή υπήρξε και ενημέρωση νωρίτερα, φιλικά στο εξωτερικό δεν θα κάνει. Είναι οριστικό. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν και κάποιες προτάσεις από Βαλένθια και Αλκμάρ για κάποια φιλικά παιχνίδια. Ο Άρης θα μείνει στην Ελλάδα όσον αφορά τα φιλικά του παιχνίδια. Μέχρι την Τετάρτη θα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της ομάδας, τόσο εδώ στα 3-5 πηγάδια αλλά και με την επιστροφή της στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Με τον Άρη να έχει ως στόχο να δώσει τα περισσότερα φιλικά, αν όχι όλα στο Χαριλάου. Και όχι να ταξιδέψει σε κάποια άλλη πόλη. Να είναι κοντά δηλαδή, ή αν όχι στο Χαριλάου, τουλάχιστον κάπου κοντά. Όχι πάρα πολύ μακριά από την βάση του. Και κυρίως σε αυτή τη φάση ενδιαφέρον παρουσιάζει αν θα παίξει κάποιο φιλικό εδώ πέρα στο Βέρμιο, που το θεωρώ πιθανό, και αν παίξει με ποιον θα είναι. Ναι. Απλά σε πρώτη φάση, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ο Άρης θέλει τουλάχιστον 1-2 αντιπάλους πολύ χαμηλής δυναμικότητας για να ξεμουδιάσει λίγο τα ψηφοφωνίες, επειδή έχει και νέα πρόσωπα, η ομάδα ακόμα είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Γι' αυτό το λόγο ψάχνει και τους αντιπάλους όσον αφορά το πρώτο ή ίσως και το δεύτερο φιλικό το οποίο θα δώσει. Ας παίξουμε τον Ερακλή ένα φιλικό. Καλό. Με Χατζηπαναγή, Καραΐσκο και τέτοια. Αδάμου. Καλή.
Καλή χατή Παναγία, παρέσει για να σου λέω. Καλή χατή Παναγία, ναι. Εντάξει, αμαρτία. Τώρα, επί των μεταγραφικών, ο Ντάτκοβιτς λέει ανεβαίνει, έκλεισε, υπέγραψε, κάνει ιατρικά τεστ. Ήρθε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, ο Κουράτης κεντρικός αμυντικός ποδοσφαιριστών, η συμφώνηση με τον Άρη για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ναι. Πρέπει να έχει ολοκληρώσει νομίζω τώρα τις ιατρικές του εξετάσεις, να το τσεκάρουν και για τον κορονοϊό ότι είναι κομπλέ. Νομίζω μέχρι το απόγευμα, νωρίς το βραδάκι, ναι, θα ανακοινωθεί ο υψηλός όμως στόπερ από την ΠΑΕ και αύριο πιθανότατα, εντάξει, θεωρώ δύσκολο να έρθει σήμερα το βράδυ, αν και δεν το αποκλείω, αλλά λογικά αύριο θα, μέχρι αύριο θα είναι εδώ πέρα στα 3-5 πηγάδια, πιθανότατα μαζί με τον Άγγελο Χαριστέα. Αυτός είναι μάλλον που θα ανεβάσει τον ποδοσφαιριστή στο Δέρμιο. Σωστή. Για να σωματωθεί με την προετοιμασία της ομάδας. Ναι. Ίσως μείνει και μια μέρα ο Χαριστέας για να μιλήσει λίγο και με τον Νένινγκ, να παρακολουθήσει και για μια μέρα την προετοιμασία, αν και αύριο το απόγευμα υπάρχει ένα σενάριο που θέλει την ομάδα να έχει ρεπό. Δεν έχει τσεκαριστεί ακόμα, νομίζω ότι ακόμα στο μυαλό του Ένινγκ, αλλά είναι πιθανό να υπάρξει το πρώτο ρεπό αύριο το απόγευμα, να κάνουν δηλαδή την πρωινή προπόνηση για τα συνέχεια της ημέρας. Να την έχουν να ελεύθερη. Ελεύθερη. Ναι. Ναι, θα το δούμε. Είναι γιατί τους έχει τεντώσει λίγο, αλήθεια, τις τελευταίες δύο μέρες. Τριπλή προπόνηση τώρα έχει ή διπλή? Όχι, πρωί, 7 η ώρα κτλ. Τριπλή πρωί, 11. Τόσο πολύ. Τριπλές, Τριπλές κάνα κάποτε. 6 ώρα, 6 με ξυπνούσαν 7-9. Και μετά, ναι, κάνανε 12-2 και μετά το απόγευμα 6-8. Πολύ ωραία. Τριπλές, βέβαια. Που λέει και ένας φίλος με τόσα λεφτά που παίρνουν, καλά κάνουν. Είναι μια προσέγγιση αυτή, όντως. Είναι όντως. Κοίτα, όχι, πρωινές σταθερά 11 η ώρα και απογευματινές 6.30. Μια χαρά είναι. Αυτό είναι. Μια χαρά είναι. Άρχοντες είναι. 11 η ώρα, άρχοντες. Άρχισαν να είναι 9. 10 η ώρα, γιατί ρωτήσαμε και τον Ένιν και μας το εξήγησε, είναι επειδή τους επιβαρύνουμε που τους επιβαρύνουμε έτσι αλλιώς πολύ και επειδή προήλθαν από μόλις 3 εβδομάδες διακοπές και κάποιοι παίζαν και παιχνίδια πρόσφατα, δεν θέλουμε να τους προσθέσουμε μια εξτρά επιβάρυνση με ένα πολύ πρωινό ξύπνημα. Καλά, Ένιν, αυτό... δεν μας ψήνεις, Ένιν. Κάνανε την πορεία σου. Εμάς μας βόλεψε, είναι η αλήθεια. Εμάς μας βόλεψε. Άμπρα, γι' αυτό σου λέω. Ούτε του παπά με το πείτε 11 η ώρα πρώτη προπόνηση σε προετοιμασία. Δεν μου λες για να γυρίσουμε λίγο στα μεταγραφικά. Μέχρι στιγμής. Πόσους έχει πάρει ο Άρης λίγο για να τα ξεκαθαρίσουμε και ποιους? Λοιπόν, έχει πάρει, ναι, ναι, έχει πάρει τον το Σάκητς και το δεξιάρο της άμυνας. Ωραία. Έχει πάρει τον Γκάνια, τον Ρουμάνο, τον αριστερό μπακ. Πήρε δύο μπακ δηλαδή τον... δεξιά-αριστερά. Ναι. Ωραία. Τα βασικά του, ναι, ναι. Πήρε τον Τζέγκο 3, τον Μπερτόλιο 4, ναι, τον Μάνο 5. Ναι. Νομίζω αυτή είναι. Τον Ντάτκοβιτς. Τον Ντάτκοβιτς πλέον που ήρθε. Ναι, τώρα, και ο Ντάτκοβιτς. Ο center for. Ο οποίος είναι, ο Ντάτκοβιτς είναι center back. Ναι, ναι. Center back, αριστεροπόδαρος, κεντρικός αμυντικός. Ζωντανό. Που έψαχνε ο Άρης 2 χρόνια αριστεροπόδαρος στον Μπερ. Φέτος κατάφερε και τον απέκτησε. Και πλέον όλο το βάρος έχει πέσει ήδη στην ενίσχυση της επίθεσης, όπου από χθες, όπως έχουμε σημειώσει κιόλας, έχει επανέλθει στο προσκήνιο, όχι απλά στο προσκήνιο βασικά, στην κορυφή της λίστας του Άρη ξανά ο Αρμάντο Σαντίκο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λεβάντε λόγω ενός όρου που πήρε στο συμβόλαιό του, και με τους Ισπανούς έχουν προβλήματα με το financial fair play, αυτό αναφέρουν τουλάχιστον τα ρεπορτάζ από την Ισπανία. Ναι. Έχει φύγει από τη μέση το εμπόδιο του συλλόγου, είναι ελεύθερος Αλβάνος και ο Άρης έχει κάνει ήδη την κίνησή του, βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια μήπως και καταφέρει να τον πείσει. Ήταν ήδη θετικός του Σαντίκου από πριν σε επαφές που είχαν γίνει, απλά ήταν εμπόδιο κυρίως η Λεβάντε. Να δούμε τι θα γίνει με τον Αλβανό επιθετικό. Απλά αυτό που πρέπει να σημειώσουμε στην περίπτωση του Σαντίκου είναι το εξής, ότι θα πρέπει να δούμε πώς και ο ίδιος θα προσεγγίσει πλέον την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ότι είναι ελεύθερος. Δηλαδή, αν θα βιαστεί να βρει ομάδα ή αν θα θελήσει να πάρει το χρόνο του για να εξετάσει είτε τις προτάσεις που έχει στα χέρια του ήδη, είτε αυτές που θα προκύψουν συνέχεια για να εξαργυρώσει, να το πω έτσι, και την καλή χρονιά που έκανε πέρυσι σε Γκούντα Μπέ με τη φανέλα της Μάλαγα. Ο Άρης πάντως θα το παλέψει, είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης, αφού είναι και δικιά του μεγάλη επιθυμία να φέρει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στην Θεσσαλονίκη. Είναι ό,τι καλύτερο έχει δει ο Άρης από πλευρά σπορ όλους τους προηγούμενους μήνες. Ποιος αυτός? Τόσο καλός είναι. Είναι καλός. Σιγάρε, παιδιά, τώρα, μωρέ. Είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Αλβανός επιθετικός. Από εκεί πέρα υπάρχει του Λόπες που περιπλέκεται λίγο κατάσταση, βέβαια, καθώς φέρεται να έχει μια πρόταση από την Ρουμανία που αγωνίστηκε πριν λίγα χρόνια με τη φανέλα της Κλουζ. Και παράλληλα ο Άρης πριν μείνει ελεύθερος Σαντίκου, πριν προκύψει ακόμα και αυτή η επιπλοκή με τον Ιβλοκή. Αυτό το ενδιαφέρον τέλος πάντων, την Ρουμανία για τον Λόπες. Και τσεκάρει ήδη και συνεχίζει να τσεκάρει όλες αυτές τις μέρες και άλλες επιλογές όσον αφορά την επίθεση, ώστε να είναι προετοιμασμένος και να έχει λύσεις για όλα τα ενδεχόμενα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που διάβασα σε ένα social media και είχε δίκιο αυτός που το έγραψε.
Ναι. Αφού γίνονται όλα αυτά και δίνει τόσα λεφτά για τον Τάδε και τον Δίνα, γιατί δεν κρατάει τον Γκάμα? Τον Γκάμα, ε. Ναι. Γιατί λέτε δίνει 50 χιλιάρικα, λέει, να κρατήσει τον Γκάμα και δίνουμε, λέει, ένα ακόμα τόσο για να πάρουμε το Ματέο, ας πούμε, ή κάτι τέτοια. Γράφει ένας. Και μου έκανε εντύπωση το ερώτημα. Κοίτα, ο κόσμος, εγώ καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν λέω ότι ο Γκάμα δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Προς Θεού, ο κόσμος πάει και λίγο. Και θα το πω τώρα συναισθηματικά. Με συναισθηματικά, λίγο στην προσωπολατρεία. Okay. Ναι, αλλά ο κόσμος ξέρει για την Νίκο, συμφωνώ. Ο κόσμος όμως το κάνει αυτό γιατί τον ξέρει τον παίκτη. Έχει εικόνα του Γκάμα. Ξέρει ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει, ότι είναι παιχτάρα, ας πούμε. Ενώ σου λέει, θα πάρω τον Σαντίκο, πώς λένε αυτόν, τον Σουντόκου. Και... άλλη θέση είναι πρώτα απ' όλα. Τέλος, είναι πόρο, είναι και δίνω τόσα λεφτά και δεν τον ξέρω. Θα μου έρθει κάποιος καινούριος και ο... Το θέμα είναι να τον ξέρει ο κόσμος ή να τον ξέρουν οι άνθρωποι της ομάδας και να κρίνουν ότι κάνει. Ναι, ο κόσμος τώρα που κάνει αυτό το ερώτημα σου λέει, φίλε, εδώ χάνεις την παιχτάρα που τον έχεις μέσα στα πόδια σου, που τον ξέρεις και σε ξέρει. Που είναι έμπειρος, που σου βγάλε μάτια, που κι ας είναι 35 χρονών, να κάνουμε τώρα. Για 100.000. Δεν είναι, τα 33 κλείνει τον. Και τον βγάλατε τον μεγάλο τον άνθρωπο, μωρέ! Καρυπίδι! Καρυπίδι! Κράτα τον Γκάμα, λοιπόν. Και η ηλικία παίζει τον ρόλο της, αλλά εντάξει, για τον Γκάμα όλα... που με έκανε στην πάση. Άρα λες ότι είναι άλλη θέση, λόγω της θέσης, λες. Εντάξει, ο Γκάμα είναι εξτρέμ. Όταν τελειώσουμε το φόρ, θα πάει και στον εξτρέμ. Δεν καίγεται, εννοείς για αυτή την. Όχι, δεν είναι ότι δεν καίγεται, ναι. Το πάει με προτεραιότητες. Δηλαδή τώρα τελείωσαμε το στόπερ. Θα πάει να κλείσει το θέμα με το φόρα, αν μπορεί γρήγορα με το Σαντίκο ή αλλιώς να κοιτάξει κάποια άλλη περίπτωση. Και από εκεί και πέρα θα ασχοληθεί και με τον εξτρέμ. Ναι. Με την περίπτωση του εξτρέμ, όπως γράψαμε και σήμερα και το είχαμε σημειώσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γκάμα είναι πιο διαλλακτικός όσον αφορά το οικονομικό και είναι πρόθυμος να πέσει τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι ο Άρης, επειδή έχει γίνει και μια επαφή ήδη, δηλαδή υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, αλλά όχι τόσο προχωρημένες, ο Άρης θέλει τον Γκάμα να πέσει κάτω από 300.000. Γιατί ο Γκάμα αρχικά ζητούσε 350. Τώρα το ζητάει για τα 300. Ο Άρης τον θέλει κάτω από 300. Αν δεν καταφέρει να τον ρίξει κάτω από 300, στη χειρότερη μπορεί να τον κρατήσει με αυτά τα λεφτά και με μονετέ συμβόλαιο. Αυτό είναι μια σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει πέσει στο τραπέζι από τους ανθρώπους της ομάδας. Απλά του Γκάμα η διαφορά με την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι πλέον κερδίζει έδαφος, διότι η περίπτωση ενός Ευρωπαίου εξτρέμ που είχε ο Άρης ως εναλλακτική του Ματέου δεν προχώρησε. Και έτσι αμέσως μετά το Ματέο πλέον υπάρχει περίπτωση του Γκάμα, που του Ματέου είναι στάσιμο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν θα έχει θετική κατάληξη ή όχι. Για μένα έχει κουράσει λίγο το συγκεκριμένο ζήτημα για ακόμα ένα καλοκαίρι. Προσωπική μου γνώμη, εντάξει, καλός χρυσός ο Ματέο είναι ένα project που αν το αξιοποιήσει σωστά, αν έρθει βέβαια και το αξιοποιήσει σωστά, μπορεί να σου αποφέρει και χρήματα. Αλλά δεν μπορεί και ο Άρης να περιμένει σαν το Ματέο. Πρέπει να κοιτάξει λίγο τι θα κάνει. Ειδικά αν τελειώσουμε το θέμα του Φόρ και μείνει ως τελευταία εκκρεμότητα για τη βασική εντεκάδα το θέμα του Extreme. Ναι. Ναι, του Γκάμα απλά που σημειώσαμε και σήμερα παίζει πολύ πιο ζεστά πλέον. Λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης με την εναλλακτική που χάθηκε. Θέλουμε Γκάμα. Ναι, θέλουμε Γκάμα, εντάξει, okay. Θέλουμε Γκάμα, αλλά να σου πω κάτι για να το δούμε και σωστά. Ο Γκάμα του χρόνου θα έχει ένα εξτρά χρόνο στην πλάτη του, θα έχει χάσει λίγο. Σιγά μωρέ, τον βγάλατε και γέρο 34 χρονών. Βρε, εγώ θέλω να μείνει. Θα μ' άρεσε να τον έχει η ομάδα, εννοείται. Ακόμα και για βασικό ίσως. Λοιπόν... αλλά υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη. Ναι, καλά. Δεν μας πείθετε, παιδιά. Κανονίστε την πορεία σας. Βέβαια ο Γκάμα, για να είμαστε και δίκοι, πέρυσι σε 32 του, ναι. Έχει κάνει με τον Άρη την πιο παραγωγική καριέρα του. Πίκι, ποκο, ποκο. Τα λέμε, πίκι, ποκο, τα λέμε όλα, εντάξει. Ναι, τα λέμε όλα, αλλά για 50 χιλιάρικα το χάνουμε, τον παίκτη. Υπάρχει αξιολόγηση, Κώστα, και στο αγωνιστικό και στο οικονομικό. Οι εποχές που θέλω 50, πάρε 50, περάσανε. Δεν έχει τέτοιο. Συγγνώμη, δεν ταξίζει. Προφανώς η ομάδα κρίνει ότι δεν είναι για να πάρει 300. Άλλο να αξίζει, όχι, και άλλο να αξίζει η ομάδα. Που πετούσε τις γκολάρες, από εδώ από εκεί, τα κατούκα, τα κατούκα. Λοιπόν, με το Φετφατζίδι μαζί. Ήταν οι δύο κορυφαίοι του Άρη την ναι. Και τώρα μας φέρνετε τους no-name, τους ξοπληρώνετε και δεν κρατάτε τον Γκάμα. No-name. Τι πιο είναι, δεν κατάλαβα το. Μπερτόλιο γνωστός ήταν. Εντάξει, γνωστός. Ο Ντάκο τον ήξερε. Έχει συνυπάρξει με τον Σεφτσέγκο Μπερτόλιο. Το Βέλεθ, περίμενε, το Βέλεθ τον ήξερε. Γιατί τι έκανε ο Βέλεθ, Νίκο? Μια χαρά, ήταν από τους καλύτερους στόπερ στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Άρα λες ότι και αυτοί θα βγουν ενώ ήταν νόνε. Περίμενε, όχι. Αλλιώς, το Σάσα τον ήξερες? Το Σάσα όχι. Είδες. Σάσα μπάστα. Τη Σάσα μπάστα την ήξερα. Το Σάσα όχι. Έχει υποθεί και αυτό. Λοιπόν, έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν στις επιλογές. Αλλά λέμε ότι έχουμε το κριτήριο του συναισθηματισμού περισσότερο για τους παίκτες. Είναι λογικό αυτό που ξέρουμε και έχουμε εικόνα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, εγώ ξέρω, ας πούμε, τον Ντέιβις του Ηρακλή και όλοι λέγανε γιατί έφυγε ο Ντέιβις, γιατί τον ξέρανε. Έτσι, ξέραν ότι είναι καλός παίκτης, είχαν εικόνα κτλ.
Πέρσι τον ξέρανε, όχι. Υπήρχε Ντέιβις, όχι. Ήρθε ένας που έπαιζε στην Ίμπουρ. Το συνέστημα δεν πρέπει να καλύπτει την λογική και το ρεαλισμό και τις δυνατότητες σου. Η λογική, ο ρεαλισμός και οι δυνατότητες κρίνονται όμως εκ του αποτελέσματος. Ενώ το συνέστημα είναι διαχρονικό. Το συνέστημα πάντα θα λες, ναι, αλλά αν είχαμε τον Γκάμα αυτή την παιχτάρα που το χάσετε για 50, που τον ξέραμε και φέρατε τον Πικιπόκοτσιτς από την Κροατία. Για επειδή εγώ είναι πιο φθηνός. Είμαι υπέρ της παραμονής του Γκάμα με ένα ποσό μεταξύ 250 και 300.000 ευρώ. Το ίδιο έχω στο μυαλό τους και άνθρωποι του Άρη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μήπως είναι παιχνίδι και εμείς τώρα απλά αναλωνόμαστε τζάμπα. Δηλαδή, μήπως περιμένουν να πέσει λίγο, να δει ότι δεν έχει απαλού, να πέσει λίγο στα λεφτά και να τον κρατήσει. Και αυτό ίσως. Και αυτό ίσως είναι μέσα στο κόλπο, εννοείται. Μάλιστα. Άλλο. Τι άλλο. Όσον αφορά την πρωινή προπόνηση, σήμερα δεν είδαμε πολλά πράγματα. Κυρίως ασκήσεις έξω από το γυμναστήριο έκαναν οι ποδοσφαιριστές και λίγο τρέξιμο προς το τέλος. Ο Σάσα και ο Γκάνεα έτρεξαν μόνοι τους σε λίγο πιο χαλαρό τέμπο. Ο Σάσα αισθάνθηκε ένα σφίξιμο χθες, λίγο πριν την ολοκλήρωση της προπόνησης στη Γάμπα. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Εντάξει, ο Γκάνεα είναι μόλις τρίτη μέρα. Τον πάνε σιγά σιγά οι άνθρωποι του Άρη και όσο περνάνε οι μέρες θα ανεβάσει και αυτούς ρυθμούς. Στη χθεσινή προπόνηση είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον, διότι για πρώτη φορά είδαμε διπλό σε όλο το γήπεδο, είδαμε τακτική, είδαμε 4-3-3 για πρώτη φορά, το σύστημα πάνω στο οποίο πραγματοποιείται ο σχεδιασμός του Άρη της νέας σεζόν, αλλά και με τη σημείωση ότι με τους παίχτες που έχουν έρθει και με τους παίχτες που θα έρθουν υπάρχει ευελιξία, όπως λένε και οι άνθρωποι του Άρη, ώστε να παίξουμε και κάποιο άλλο σύστημα, αν δεν μαζί το 4-3-3 για παράδειγμα. Το είδαμε χθες για πρώτη φορά με μια δεκάδα βασικών από τον Ένινγκ, τον Κουέστα δηλαδή στο τέρμα, τον Σάκητ με τον Γκάνια στα μπακ, τον Δελιζήση με τον Ρόλο στα στόπερ, τον Ματίγια μονοχαφ. Είναι μια σκέψη που ο Ένινγκ την έχει εδώ και καιρό, ακόμα πριν ο Άρης μπει σε δικασία συζητήσεων με τον Τζέγκο και συμφωνήσει μαζί του. Τον Αυστραλό μαζί με τον Σάσα να είναι οι δύο εσωτερικοί μέση, τον Φετφατζίδη στη μία πλευρά στα εξτρέμ, τον Μαντσίνη στην άλλη, τον Μάνο στην κορυφή. Ο Μαντσίνη πέτυχε και τον γκολ χθες, είναι νίκη με ένα 0 κοντρικό βασικού. Νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα και να μπούμε σε δικασία να σχολιάσουμε πώς λειτουργήσαν οι βασικοί με αυτό το σύστημα. Ναι. Έγινε μόλις μία φορά. Θέλει χρόνο, σίγουρα θέλει υπομονή, θέλει δουλειά, εκπαίδευση και περισσότερες επιλογές για να βγουν πιο ασφαλείς συμπεράσματα, περισσότερες μεταγραφές δηλαδή. Επιπλέον λύση για τον Ένινγκ εδώ πέρα πάνω στο δέρμι. Θα έχει από αύριο αυτή του τον Ντάτκοβιτς. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα θα προλάβει μέσα στην εβδομάδα να έχει ακόμα ένα ποδοσφαιριστή. Θα φανεί αυτό. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλή παραμονή. Καλή συνέχεια σας. Λοιπόν, για βάλει λίγο μουσική, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση για τον μπάσκετ να την πούμε. Λοιπόν, η είδηση αφορά τους προκριματικούς του μπάσκετ, του Basketball Champions League, όπου συμμετέχει ο Ηρακλής. Πριν από λίγο ενημέρωσε η FIBA, η διοργανώτρια, τον Basketball Champions League, ότι λόγω του κορονοϊού θα γίνουν ενιαία προκριματικά τουρνουά σε μέρη τα οποία θα αποφασιστούν. Μονό παιχνίδι ο προκριματικός. Μονό. Δηλαδή ένα παίζει μάτς. Ο Ηρακλής με τον Κεραυνό ένα παιχνίδι ένα και μάτς. Αν προκριθεί ένα μάτς. Με την Ντνίπρο ή την Γκρόνικερ ακόμα ένα παιχνίδι. Ναι, λοιπόν, η ενημέρωση από τη FIBA λέει ότι μέχρι 21 Αυγούστου θα αποφασιστεί πού θα γίνουν τα τουρνουά αυτά και οι ημερομηνίες, έτσι, και να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής παίζει στον πρώτο προκριματικό γύρο με τον Κεραυνό και κατόπιν θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ντνίπρο από την Ουκρανία με Γκρόνιγκεν από την Ολλανδία. Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα θα γίνει σαν μικρό Final Four. Ακριβώς, ναι. Που σημαίνει ότι οι δύο νικητές θα παίξουν μεταξύ τους τελικό, έτσι, ένα μάτς προκρίνεται και πάει μετά στους ομίλους του BCL. Ευνοϊκό σενάριο με βάση την εμπειρία σου για τον Ηρακλή. Κοίταξε. Δεν ξέρεις. Εντάξει, δεν ξέρεις πώς είναι οι ομάδες. Ναι. Τώρα, αυτό είναι ίσως και λίγο πιο αγχωτικό για τις ομάδες, γιατί είναι ένα μάτς. Ένα παιχνίδι, ακριβώς. Ενώ λες, παίζω το παιχνίδι, κέρδισα τρεις πόντους, αλλά ξέρω τον αντίπαλο. Δεν έχεις δυνατότητα για ναι, κακή μέρα. Πάω στην έδρα του, ναι, δεν έχεις δυνατότητα για κακή μέρα. Mm-hmm. Αλλά κερδίζεις και με ένα πόντο. Ναι. Έτσι, με ένα πόντο και προκρίθηκες. Πέρασες. Ενώ με δύο μάτς, λες ένα πόντο, πάω τώρα εκεί. Μπορώ να το χάσω. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και το άλλο μετά είναι ότι στο δεύτερο γύρο θα πάω τώρα Ολλανδία, θα πάω Ουκρανία. Ανάλογα που θα γίνουν τα πώς θα πάω, ναι, και τα λοιπά.
ενώ είναι δύο μάτς, τα ξεπετάς. Υπάρχει πιθανότητα να επιλέξει η FIBA την Ελλάδα, και το λέω αυτό λόγω Final 8 που θα γίνει το Final 8 στην Ελλάδα. Σίγουρα κάποια qualification tournaments θα γίνουν στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω ότι του Ηρακλή, επειδή είναι Ελλάδα, είναι πιθανό να γίνει εδώ. Οπότε ναι. Και πρέπει να το κυνηγήσουμε αυτό. Και τώρα, Γιώργο, την ώρα που κάνουμε κομπή, πρέπει να κάνουμε και λίγο και τους παράγοντες, ως συνήθως. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι σημαντική είδηση, φυσικά. Αυτό είναι μια σημαντική είδηση. Είναι μια σημαντική είδηση την οποία λέμε δεν είναι δυνατή αποστολή της αλληλογραφίας. Γιατί ρε παιδιά, μας κόψατε, δεν το πληρώσατε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε δυνατότητα να αναλύσουμε περισσότερα για τον μπάσκετ, γιατί θα έχουμε και Αντώνη Γκάτζιο μαζί μας να μας πει και για Άρη, γιατί βλέπω ότι ανακοινώνονται φιλικά. Φιλικά, έτσι. Ανακοίνωσε η ΑΕΚ τα φιλικά της, ανακοίνωσε ο Ηρακλής τα φιλικά του, ανακοίνωσε και ο Προμηθέας τα φιλικά του προχθές, και μέσα στα φιλικά, ας πούμε, είναι ένα φιλικό ΑΕΚ Άρης. ΑΕΚ Άρης στις 5 Σεπτεμβρίου, θα μας τα πει βέβαια. Θα μας τα πει ο Αντώνης. Απλά αναρωτιόμαστε, ρε παιδί μου, πώς θα παίξει ο Άρης αφού ακόμη δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Ναι, και είναι και στα κοντά. Εγώ σας είπα βεβαίως ότι ο Άρης είναι μια χαρά και θα είναι και καλός, όπως σας είπα και για τον ΠΑΟΚ. Όμως πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Αντώνη τον Γκάτζιο αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα αμέσως, και θα έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε και μαζί σας τις εξελίξεις αυτές και τις μπασκετικές και φυσικά τις ποδοσφαιρικές. Και έχουμε ένα μήνυμα στη σελίδα να διαβάσω λίγο τι λέει ο φίλος πριν πάμε στο διαφημιστικό, Γιώργο, γιατί κάτι λέει, νομίζω μας κράζει. Γιατί, τι είπαμε? Δεν ξέρω, μάλλον επειδή είμαστε χτένιστοι. Και όχι ρε, εγώ μια χαρά είμαι, δεν βλέπεις. Φράτζε έχω αφήσει εδώ. Και ο φίλος ο Κώστας τον απογοητεύσαμε. Λέει μας κούρασε, λέει ο ρεπόρτερ. Μας κούρασε. Με τα κλισέ και τα λοιπά. Εντάξει, επειδή ο Νίκος λέει αυτό που πρέπει να πει, δεν λέει αυτά που λέμε εμείς τα σαλιάρικα. Λέει, εγώ νομίζω ότι ο Κάρη κινείται σαν επιχειρηματίας. Έχει οριοθετήσει ένα ποσό γύρω στα 250-300 χιλιάρικα για τον Γκάμα και δεν αφήνει αυτή την απόφαση. Είναι 33 πλάς ετών. Τελευταίο συμβόλαιο είναι. 33 είναι το τελευταίο συμβόλαιο. Άμα κάνει τριετές, διετές. Ναι, 35. Γιατί μετά στην Πορτογαλία δεν μπορεί να βρει στη Ρίο Άβε, ας πούμε. Μια χαρά. Ρίο Άβε. Φαμαλικάο. Ρίο Βάο που έλεγε ένα φίλο μου. Ναι. Αλλά έλα λέει που δεν τα βρήκε στη διαφορετική ομάδα. Οπότε ποιο το συμπέρασμα, ότι πλέον ο Κάρη έχει το πάνω χέρι τη διαπραγματεύση και πιστεύω ότι θα τα βρουν κιόλα. Γάτα ο Κάρη. Είναι αυτό που είπα στο τέλο. Ότι προφανώ περιμένει. Εννοείται. Να δει ότι δεν θα βρει αλλού ο Μπρούνο και να τον κρατήσει. Διαπραγμάτευση. Σωστά κινείται. Τακτική είναι. Τακτική, ναι. Είναι ωραία. Και λίγο σκακέρα. Εννοείται. Αλλά ρισκάρεις, ας πούμε, να χάσεις τον παίκτη. Ναι. Έτσι, είναι. Απ' την άλλη, θα μου πεις, σαν τον Γκάμα με 300 χιλιάρικα, ίσως βρω και άλλον. Αλλά εντάξει, αυτό είπαμε, είναι μια συζήτηση και πολύ. Και δεν τον έχεις και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πολύ ρευστή. Πολύ ρευστή. Δεν δουλεύεις μαζί του. Εδώ ο φίλος ο Κώστας απογοητεύτηκε με αυτή την εξέλιξη που είπες πριν, Κώστα, εσύ, για τον Ιμπίσεβιτς. Εντάξει, έχει ξεφύγει λίγο, τα βάζει με την τύχη του και με άλλες κακές λέξεις. Λέει, ο Ακπομ ούτε μέτρηση δεν σκοράρει, δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Ήθελε τον Ιμπίσεβιτς. Απογοητεύτηκε. Αλλά, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε ρεαλιστές. Δεν θα γίνει κίνηση. Βλέπω εδώ πέρα live streaming, λέει, και χωρίς κόσμο η κληρώση πρωταθλημάτων της ΕΟΚ. Εντάξει, λόγω του κορονοϊού. Το λόγω του κορονοϊού, όπως γίνονται πλέον όλες οι κληρώσεις ηλεκτρονικά, θα βγαίνει το όνομα της ομάδας κτλ. Mm-hmm. Το θέμα είναι των εθνικών πρωταθλημάτων, με ποιες ομάδες, πόσες ομάδες, πώς θα είναι η β' εθνική. Είδαμε ότι γίνανε κάτι κατατάξεις σοβερές στη δεύτερη εθνική, στην τρίτη εθνική. Έγιναν οι όμιλοι περισσότεροι, έγιναν οι ομάδες περισσότερες, ανέβηκαν, έπεσαν, συγχωνεύτηκαν, διαλύθηκαν, χαμός γίνεται. Λες να έχουμε δηλαδή ομάδες, ομάδα Α, ομάδα Β και τα λοιπά, σε κληρώσεις, το δούμε και αυτό. Ναι. Μπορεί, ε. Το έχουμε δει στο ποδόσφαιρο βέβαια, κάποια στιγμή. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια. Πάμε τώρα, Γιώργο, να ακούσουμε το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ναι. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι μαζί μας για την ενημέρωση από την προετοιμασία του Άρη είναι η Ανθουλάκη Smart Trans. Αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, τότε θα πας στην Ανθουλάκη Smart Trans, εννοείται. Από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, νέες τεχνολογίες ασφάλισης, συνεχής παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ανθουλάκη Smart Trans, πληροφορίες στο 2310 75 30 24 και στο ανθουλάκης limited.gr, να το πω σωστά, ανθουλάκης ltd.gr.
είναι ο χορηγός για την προετοιμασία του Άρη, όπως βέβαια και η Jackson Service, με τη φοβερή νέα εφαρμογή την οποία κατεβάζεται από το Google Store και το App Store για, το, για τον έλεγχο των εργασιών και τη συντήρηση του βενζινοκινητήρα σας. Η Jackson Service, η εφαρμογή, πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας, αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης, έτσι, το έχετε στο κινητό σας πλέον. Κάθε εργασία πραγματοποιείται καταχωρείται είτε από το συνεργείο είτε από τον πελάτη, από την Injection Service. Αποστέλλονται ειδοποιήσεις των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σας φυσικά στην Injection Service. Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, 2310-933-787. Ο φίλος μας ο Γιώργος, σε αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για τον Γκάμα, λέει: Κώστα, ναι, λέει, κινδύνευσε να τον χάσει. Αλλά όπως επίσης είπες, λέει, με 350.000 λογικά θα μπορούσε να βρει άλλο αξιοπρεπές εξτρέμ. Θα μπορούσε, έτσι είναι. Ναι, εννοείται. Θα μπορούσε. Από την ισπανική αγορά, ειδικά με 350.000. Άσε που ακόμη, λέει, διαπραγματεύεται με τον Γκαρσία και έχει κρατήσει και ένα ποσό για αυτόν, λέει, στην πάντα. Πω. Εντάξει. Εγώ, παιδιά, λέω, πάω με το συνέστημα στην δεδομένη περίπτωση και λέω ότι αυτό το μπέκτη αυτή τη κλάση που σου έχει δείξει τι μπορεί να κάνει, δηλαδή δεν πα στα τυφλά, που έχει την εμπειρία, που έχει τη γνώση, που έχει την εικόνα. Mm-hmm. Που έχεις εσύ την εικόνα τη δική του. Και τα λεφτά δεν είναι και όχα μαν αμάν. Δηλαδή δεν είναι 800.000 όπως παίρνουν κάποιοι δίπλα. Για την ποιότητά του τα αξίζει. Ναι τώρα, 250-300, 5 πάνω, 5 κάτω, βάλτα σε μπόνους. Αδερφέ, αν βάλεις πάνω από 5 γκολ, σε δώσω άλλο 20. Αν βάλεις ο ομίλους του Europa League, ναι, θα πάρουμε σε δώσω άλλο 20 και τα λοιπά. Ναι, άμα βγούμε πάνω από 4, να σε δώσω ένα 50. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τέλος πάντων, σίγουρα η διοίκηση έχει τη δική της τακτική, εννοείται. Ναι. Προφανώς και σε μια διαπραγμάτευση δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα τα δεδομένα, ούτε μπορούμε να ξέρουμε τι σκέφτεται η διοίκηση, αλλά και ο κάθε παίκτης, έτσι. Κοίταξε, ο Άρης περιμένει να λύσει και συμβόλαια που τον επιβαρύνουν αρκετά σε μισθούς που δεν τους υπολογίζει ποδοσφαιριστές όπως π.χ. ο Ντουάρτη ή ο Σούντγκρεν. Ναι. Θα αποσυμφορήσει αρκετά την κατάσταση οικονομικά, ναι, αν διώξει αυτά τα δύο συμβόλαια από πάνω του. Και θα μπορεί να κινηθεί και πιο ευέλικτα στη συνέχεια. Και για Γκάμα και για τις υπόλοιπες επιλογές. Μπρούνο Γκάμα. Με τον Ματέο Γκαρσία ξεκάθαρα κολλάει στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ζητάει αρκετά χρήματα. Και τα ζητάει γιατί είχε δώσει και ο ίδιος στη Λας Πάλμας και ακόμα χρωστάει. Αυτοί τι θέλουν τελικά στον Ερυθρό Αστέρα? Μία 500, μία 1,5, μία 1,800, μία 2. Αυτοί είχαν δώσει. Μία 2,200. Τι γίνεται τελικά? 2,2 εκατομμύρια είχαν δώσει στη Λας Πάλμας για να αποκτήσουν τον Ματέο Γκαρσία πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν έχουν ξεχρεώσει την ισπανική ομάδα ακόμα. Και ζητούν το ίδιο ποσό από τον Άρη για να δώσουν τον Ματέο Γκαρσία. Είναι το μοναδικό διαπραγματευτικό χαρτί που έχει ο Ερυθρός Αστέρας. Εκεί κολλάει η ιστορία. Αλλά είναι παράλληλα και το πιο δυνατό, έτσι, το πιο ισχυρό. Εντάξει, βέβαια ο Άρης έχει σύμμαχο τον παίχτη. Θα δούμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία και πώς θα τραβήξει. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εντάξει, τώρα μην το κάνουμε και θέμα ο χαμαναμάν. Γιατί τώρα εγώ θα το δω και από την πλευρά και της ομάδας και θα πω ότι δεν μένει ποτέ καμία ομάδα σε κάθε παίκτη. Εντάξει, τελείωσαν οι παίκτες, υπάρχουν στην αγορά. Εννοείται. Ούτε κανένα Άρης, κανένα Πάο, κανένα Ηρακλής δεν σταματάνε σε κανένα Γκάμα, σε κανέναν Μπίσεσβαρ, σε κανέναν Χατζηπαναγί. Εντάξει, τώρα λίγο η σύγκριση περιεργεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά νομίζω το νόημα το καταλάβατε. Ότι οι ομάδες μένουν, οι ομάδες συνεχίζουν, οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Κάποιοι όντως δένονται περισσότερο, κάποιοι μένουν στην ιστορία. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι είναι επαγγελματίες, κοιτάνε το συμφέρον τους και οι ομάδες κοιτούν το δικό τους συμφέρον. Άρα θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την περίπτωση και του Μπρούνο Γκάμα. Νομίζω ότι ο Άρης έχει, όπως μας είπε σωστά και ο Νίκος Παπαδόπουλος, άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή στο μεταγραφικό. Έχω την εντύπωση. Λοιπόν, μαζί μας και ο Μεϊμάρη, το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα στα GPS βυθόμετρα, GPS για σκύλους, ασύρματους πομποδέκτες, UHF, VHF και ναυτιλιακό εξοπλισμό. Αλλά και smartwatch και action cameras. Και αν είσαι κυνηγός ή αν είσαι ψαράς, φυσικά και στο Μεϊμάρι θα πας. Με δύο καταστήματα στις Σικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 634-513. 634-513. Παίρνετε και ρωτάτε για το GPS, για action camera, τι θέλετε, πότε σε ανοιχτά παιδιά να περάσω κτλ. Και φυσικά με νέο κατάστημα για fitness GPS, για action cameras και drones. Στην Αγγελάκη, έναντι της R3 στο κέντρο και πολύ καλό e-shop στο meimaris.com με μοναδικές προσφορές έως 12 άτοκες δόσεις, αποστολή σε όλη την Ελλάδα και δωρεάν παράδοση σε 24 ώρες.
Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στον Αντώνη τον Γκάτζιο να δούμε και λίγο μπασκετικά τι γίνεται και στον Νίκο το Μοσχοβίτη, θα πάμε αργότερα για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις ομαδάρες μας στο μπάσκετ. Σας είπα την πολύ σημαντική είδηση για την αλλαγή του φορμάτ των προκριματικών του Basketball Champions League που μετέχει ο Ηρακλής στο μπάσκετ. Δεν θα γίνουν αγώνες μέσα έξω με τον κεραυνό. Ένας φίλος μου στην Κύπρο δυστυχώς τώρα θα έχει τρελαθεί, που περιμένει πώς και πώς να πάει ο Ηρακλής στην Κύπρο, εκτός αν γίνει το τουρνουά στην Κύπρο. Θα γίνουν τουρνουά, θα γίνουν τέσσερα μικρά Final Four. Τέσσερα μικρά Final Four, όπου ο Ηρακλής θα παίξει ας πούμε ημιτελικό με τον κεραυνό, μονά παιχνίδια, δεν θα είναι διπλά παιχνίδια, και θα παίξει μετά ο νικητής με τον νικητή του Ντνίπρο με την Γκρόνιγκεν. Αυτά όσον αφορά βέβαια στη σειρά του Ηρακλή. Όποιος πάρει αυτό το άτυπο Final Four προκρίνεται στους ομίλους. Θα μας πει σχετικά και ο Αντώνης Γκάτζιος για να σχολιάσουμε λίγο το ότι αρχίζουν και σφίγγουν τα πράγματα λόγω του κορονοϊού, Αντώνη. Τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα Νίκος Ακροατές. Ακόμα μπάνιο κάνεις, ρε φίλε? Όχι. Τι όχι ρε παιδιά, εδώ έχουμε λιώσει εμείς. Από το site έχω άδεια. Από το site, ποιο site? Το site, All About That. Έχει άδεια. Έχει άδεια, ναι. Τώρα γιατί ακούγεσαι έτσι, από πού μιλάς, από Hands Free? Περίμενε λίγο, δώσ' μου φορτή. Να το. Ό,τι τα καλύτερα. Ω, είδες. Άψογα. Ξανά σε δίπλα μας. Καμπάνα. Καμπάνα, καμπάνα. Λοιπόν, Αντώνη, πώς το βλέπεις αυτό τώρα που έγινε το format που άλλαξε στο BCL? Προάγγελο άλλων δεδομένων, λες? Εντάξει, άρχισε να πιέζει το πράγμα, λογικό είναι. Είναι επακόλουθο, αν θες τη γνώμη μου, αυτού που κάνει το NBA και φαίνεται προς το παρόν ότι γίνεται με επιτυχία. Οπότε βλέπω να γίνονται ό,τι μπορεί να γίνει τέλος πάντων σε μια περιοχή, σε μια φάση, μπαμ και έξω να γίνεται τελικά. Τώρα το BCL, ναι, απλά δεν ξέρω επειδή δεν πρόλαβα να το δω αναλυτικά. Θα είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις αγώνες για την πρόκριση? Αυτοί οι δύο αγώνες τέλος πάντων. Οι δύο αγώνες και προκρίθηκε στους ομίλους. Ναι. Αντί να είναι μέσα έξω, θα γίνει ας πούμε ένα μάτς στο Παλέ, στο ΆΚΑ. Θεωρητικά, ναι. Θα γίνουν δεν έχει όμως και άλλη φάση προκριματική, μόνο μία είναι. Μετά θα γίνει ημιτελικός ο άλλος, Δηλαδή ναι. 7 η ώρα θα γίνει στο Παλέ, πες ότι γίνεται στο Παλέ. Όχι, άλλο λέω, για να περάσουν, μόνο μία ομάδα περνάει στο μίλους από τα προκριματικά. Τέσσερις, θα γίνουν τέσσερα ξεχωριστά Final Four. Τέσσερα ξεχωριστά Final Four, θα γίνουν με format μονών αγώνων. Και θα περάσουν και οι τέσσερις αυτοί, οι τέσσερις νικητές, θα περάσουν στους ομίλους. Έχουν ήδη μπει στους ομίλους. Αναγκαίο κακό. Ναι, ο Ηρακλής έχει μπει ήδη σε έναν όμιλο του BCL. Κλήρωση, ακριβώς. Ναι. Με Νίμπουργκ και τα λοιπά. Δύσκολο. Ο νικητής τέλος πάντων των προκριματικών. Ναι. Είναι ας πούμε στο τρίτο γκρουπ, ας το πούμε έτσι. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν. Αναγκαίο κακό το βλέπω αυτό. Εντάξει, φύγουν τα πράγματα, λογικό είναι. Πήγαινε, έλα ταξίδια στη μία χώρα, μετά γύρνα στην άλλη, μετά να ξαναρθεί άλλο στη χώρα σου. Είναι επίφοβα όλα αυτά, εντάξει, οκ. Το βλέπω λογικό δηλαδή να έχει. Ναι, λογικό, λογικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Άρη. Τώρα εδώ με τον Γιώργο συζητούσαμε, λέμε η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλικό με τον Άρη. Και λέει ο Γιώργος Ρεκός, θα λέμε ποιον θα παίξει, λέει ο Άρης. Λέω, ρε παιδιά, θα έχει ομάδα ο Άρης. Δεν θα έχει. Κοίταξε, ο Άρης θα κάνει ομάδα. Ο Άρης θα κάνει ομάδα και μάλιστα σύντομα. Το πρόβλημα του Άρη, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, είναι να βγάλει τα δελτία στους παίκτες. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς παίζεται το παιχνίδι, δελτίο στον παίκτη μπορείς να βγάλεις μέχρι και μια μέρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Όμως εφόσον υπάρχει μια τόσο σημαντική εκκρεμότητα όπως αυτή με τη FIBA, η οποία δεν είναι τόσο εύκολο να λυθεί, δεν μπορείς να περιμένεις. Αν βγάλεις, ας πούμε, αν λύσεις το θέμα της FIBA 20 Σεπτεμβρίου 25, δεν θα έχεις παίκτες για να υπογράψεις. Ο Άρης θα κλείσει και έχει κλείσει κάποιους παίκτες ήδη. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει την προσπάθειά του για την έκδοση των δελτίων και εντάξει, στην ΚΑΕ πιστεύουν ότι θα έχει αίσιο τέλος το θέμα, είτε τώρα, ας πούμε, μέσα στον Αύγουστο, είτε το Σεπτέμβριο κάποια στιγμή, ότι θα υπάρξει το OK και θα μπορέσει να βγάλει κανονικά τα δελτία των παικτών, τα οποία, επαναλαμβάνουμε, μπορούν να βγουν μέχρι και μία μέρα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Ναι. Δεν είναι από αυτό το... Αλλά ο Άρης για να βγάλει δελτία πρέπει να έχει παίκτες. Το δύσκολο για τον Άρη είναι να συμφωνήσει οι παίκτες από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Από τη στιγμή που έχει καταφέρει ήδη να κλείσει κάποιους παίκτες, εντάξει, πιστεύω ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Και μπορώ να προβλέψω και από τώρα ότι θα ξεκινήσει και κανονικά και προετοιμασία. Η ομάδα θα προετοιμαστεί 20, κανονικά. 20 τόσο νομίζω, την άλλη εβδομάδα αρχίζει. Μέχρι εκεί, μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ξεκινήσει, ναι.
Λογικό δεν είναι. Λογικά. Λογικά πρέπει να ξεκινήσει. Και από τη στιγμή που, όπως φαίνεται, το maximum των Αμερικανών του Άρη θα είναι 3. Και δύο οι Σέρβοι 5, ναι. Ουσιαστικά μπορεί να απομείνει ως εκκρεμότητα για την προετοιμασία η έλευση να δούμε το πότε θα έρθουν οι Αμερικανοί που θα αποκτηθούν. Α, πήγαμε στους 3 τώρα... γιατί νόμιζα για 2 πηγαίναμε. Ήτανε 2, αλλά επειδή έχει χαλάσει η υπόθεση του Τολιόπουλου στην παρούσα φάση. Oh. Και ο Τολιόπουλος προοριζόταν για να έχει βασικό ρόλο, δηλαδή να παίζει 20-25 λεπτά, ας πούμε. Τώρα με Έλληνα παίκτη είναι δύσκολο να καλυφθεί αυτό το κενό. Οπότε είναι πιθανό ο Άρης να πάει για εκείνη τη θέση με παίκτη με ξένο. Οπότε αυξάνονται κατά ένα οι ξένοι, δηλαδή αντί για 4 πάνε στους. Σου λέει και με πιο λίγα λεφτά θα πάρω Αμερικάνο. Mm-hmm. Θα πάρω ένα κολεγιόπεδο να τρέχει, να σκοτώνεται, να κουτρουβαλάει. Και θα τον πάρουμε 30.000. Δεν νομίζω να μιλάμε για κολεγιόπεδο. Ο Άρης θα πάρει παίκτες, θα συμφωνήσει με παίκτες που έπαιζαν πέρσι στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι θέμα. Για να αποφύγει και το θέμα του ΟΚΕΑ. Αυτό και να πάρει το OK από τη FIBA ο Άρης, μόνο με παίκτες που παίζαν εδώ μπορεί να κάνει ομάδα. Δεν μπορεί να πάρει όπως θέλει. Άρα θα πάρει το Σούλερ. Α, ο Σούλερ εδώ δεν έπαιζε. Ξέρεις ότι είναι μεγάλη αδυναμία μου. Φυσικά. Το είχα πει από πέρυσι. Μια χαρά. Αλλά τα λεφτά του είναι πολλά. Τα λεφτά είναι πολλά του Σούλερ. Τα λεφτά του είναι πολλά. Τον Γκάβιν μπορείτε να πάρετε. Τον Γκάβιν. Ποιον? Τον Γκάβιν. Αυτό που πήραμε το φαλακρό που είχαμε στους τελευταίους αγώνες. Το δελτίο του εδώ είναι. Ναι, δεν έχει παιχτεί άλλο. Βουλγαρία, τα κατούκα, μια χαρά δεν τα βάζει. Αριστερόχειρας. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Το θέμα με τους ξένους, αν εξαιρέσουμε τον Τεκόζη, είναι λίγο θολό. Δηλαδή τους περιφερειακούς που θα αποκτηθούν. Ναι. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε. Κατάλαβα, Αντώνη, μου φαίνεται φιλικό εγώ και ο Μπαϊράμις θα παίξουμε τελικά. Εγώ το λέω τώρα 17-8, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και μια επαναπροσέγγιση με τον Τολιόπουλο. Όπα. Αυτό επιτάσσει λογική τουλάχιστον από την πλευρά του παίκτη κατά τη γνώμη μου. Εγώ που μίλησα με στέλεχος άλλης ομάδας, μου είπε ότι ο Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη. Και λέω γιατί, λέω αφού χάλασε. Τι χάλασε ρε, μου λέει, πού θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι χάλασε είναι αλήθεια. Ναι, πού θα πάει, μου λέει. Εξηγήσαμε και τους λόγους. Είδες πουθενά άλλη να πηγαίνει. Στον Άρη λέει θα πάει, λέει, να ξέρεις. Πρόσεξε, 2 είναι τα δεδομένα. Πρώτον η ΑΕΚ πήρε το Ράις, πήρε τον Κατσίβελη. Έχει τον Κίκα, το Ζήσει, έχει και το Λάγκφορντ. Οπότε δεν μιλάμε για να παίζει. Ο Τολιόπουλος ούτε στη δωδεκάδα δεν θα μπει. Ούτε εκεί. Και δεύτερον, ποιες από τις ομάδες που έμειναν, γιατί οι περισσότερες έχουν κλείσει το σχεδιασμό τους, μπορούν να ικανοποιήσουν οικονομικά τον Τολιόπουλο, τουλάχιστον σε αυτά που ζήτησε τα έξτρα λεφτά τον Άρη. Καμία. Ο Ιωνικός, ο Πανιώνιος, ο Κολοσσός, η Λάρισα, δεν νομίζω. Κανένας. Οπότε δεν το αποκλείω. Για δεν τα 50-60 που ζητάει ο Τολιόπουλος, τόσο δεν ήτανε, 50-60. Τόσο, ναι. Στα 50 είχαν συμφωνήσει μαζί με τα οφειλόμενα και ξαφνικά ζήτησε 60, ναι. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση μέχρι την ώρα τώρα που μιλάμε. Εγώ το λέω από τη στιγμή που χάλασε το θέμα, δηλαδή δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση. Απλά εγώ πιθανολογώ ότι θα γίνει και μπορεί να γίνει και από την πλευρά του ίδιου του παίκτη. Εγώ νομίζω θα πάει στον Άρη. Εντάξει, τότε μπορεί ο Άρης να είναι και με ένα ξένο λιγότερο. Το αρχικό του πλάνο δηλαδή. Και 50 τώρα. Ή άμα την τελευταία 50... στιγμή βρει κάποιον ξένο με 20-25.000 για να καλύψει μια θέση. 50 παίρνεις καλούτσικο ξένο, παίρνεις 50, Αντώνη. Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Σχετικά είναι όλα, θα μου πεις. Δεν έχουν μείνει πολλοί ξένοι και οι ξένοι είναι ακριβοί που έχουν μείνει. Βλέπεις, να είπες εσύ το Σούλερ, ας πούμε. Είναι οι παίκτες, όπως ο Χάτσερ που διαπραγματεύεται το Άρης. Είναι παίκτες που είναι άνω του 50, που τώρα δεν το συζητάμε. Του ΠΑΟΚ πάρτε, τον Μπόμπι Μπράουν. Να πετάει τις τριποντάρες από το κέντρο. Τον Μπόμπι Μπράουν, ναι, γιατί. Δεν έπαιξε τον Άρη. Έπαιξε το 2010. Είναι, ότι τον πήρε ο ΠΑΟΚ το 19 δεν σημαίνει κάτι. Είναι παίκτης που μόνο στη φιλοσοφία του Καμπερίδη δεν ταιριάζει, πιστεύω. Εγώ, ξέροντας το Σάβα, είμαι σίγουρος ότι προτιμάει να έχει 20 λεπτά μέσα τον Σιδηροηλία παρά τον Μπόμπι Μπράουν. Ναι, εντάξει. Μπορείτε να πάρετε τον Ντεκουάν Λιούις που είχε ο ΠΑΟΚ. Πριν το λιώνουμε. Έχει, γι' αυτό νωρίς. Άρα πάει το λέτρο κλίνες. Ο DJ Cooper είναι ελεύθερος. Ο DJ Cooper όχι, κάπου πήγε νομίζω. Ναι, κάπου έκλεισε. Ήταν τιμωρημένος 2 χρόνια αυτός. Και το Smith, Αντώνη, το Smith. Με τίποτα. Πρώτον, δεν θέλει ο παίκτης να μείνει στην Ελλάδα. Το Smith είναι του Πάου. Του Πάου το Smith. Του Πάου το Smith. Ο Τζέρι Smith πήγε στη Λάρισα.
Δεν θέλει να πει ο παίκτη να πάει στο, να μείνει στην Ελλάδα, πόσο γνωρίζω. Και δεύτερον. Ναι, μωρέ, κάθε μέρα στο Fridays τον έβλεπε. Πέρα το Fridays. Ναι. Παίκτη που άφησε την ομάδα του στα κρύα του Λουτρού. Είναι χ. Ο Καμπερίδη δεν θέλει να το δει ούτε ζωγραφιστό. Γι' αυτό το λόγο δεν τέθηκε και θέμα παραμονή του Ken Brown, έτσι. Σε αυτό συμφωνώ. Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Ο Ken ο φίλο μου όμω ερχόταν με το γυαλί. Οι λύσει του Άρη δεν θα είναι πολλέ. Του χρόνου και άμα στήσει την ομάδα του πάνω σε ένα βασικό παίκτη, ας πούμε, και αυτός τον αφήσει στα κρύα του Λουτρού. Ναι. Και αν δεν μπορεί μέχρι να τελειώσει τους διακανονισμούς, μπορεί να πάρει να κάνει ένα χρόνο να τελειώσει τους διακανονισμούς. Αν δεν μπορεί να πάρει παίκτη από την ελεύθερη αγορά. Ναι. Θα τότε. Θα έχει τέτοιο, ναι. Εντάξει. Εντάξει, ναι, ναι. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, δηλαδή. Άρα, ναι. Εσύ λες πάντως ότι σε κάθε περίπτωση. Κανονικά ο Άρης έχει και ομάδα και φιλικά θα παίξει και όλα τα πάντα και θα αρχίσει προετοιμασία. Έτσι, ναι, απλά, θα αρχίσει, απλά μπορεί να μην ανακοινώσει παίκτες. Μπορεί να μην ανακοινώσει παίκτες μέχρι να τελειώσει η ιστορία αυτή. Ναι, αυτό είναι λογικό. Το θέμα με τη FIBA. Τώρα η FIBA έχει τον κορονοϊό. Σιγά με να ασχοληθεί η FIBA με το τέτοιο τώρα. Είναι σε συζητήσεις, εντάξει. Okay. Είναι σε συζητήσεις με τη FIBA. Στέλνει χαρτιά, χαρτιά και η FIBA ένα κοινό πλαίσιο. Ναι. Ναι, ένα κοινό πλαίσιο με τη FIBA για να είναι και η ομάδα να μπορέσει να φτιάξει ομάδα, αλλά και οι παίκτες, οι πιστωτές να μείνουν ικανοποιημένοι. Ναι. Οπότε πάνω εκεί γίνονται οι συζητήσεις τώρα. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Και, εντάξει, καλώς κακούς η FIBA δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τον Άρη, ας πούμε, με μια ομάδα είναι δύο. Καλά, σίγουρα. Εντάξει, είναι, ναι. Πολλές φορές μπορεί να ψάχνεις κάποιον για 2-3 μέρες από τη FIBA. Όλα αυτά γίνονται, ας πούμε. Εντάξει. Εννοείται. Μάλιστα. Τι άλλο έχει η Αριανή, ειδικό, δεν έχει τίποτα μπασχετικό. Όχι, τι άλλο να έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα εκεί έχουν επικεντρωθεί προσπάθειες, όπως φυσικά πρέπει να βρεθεί μια λύση και στο θέμα της εγγυητικής. Αντώνη, να πω κάτι. Μήπως ο χρόνος αρχίζει να πιέζει λίγο. Σίγουρα πιέζει ο χρόνος, τι, εννοείται. Εγώ το είχα πει, το πιο βασικό για τον Άρη είναι να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα. Για να μπορεί σε κάθε περίπτωση να κατέβει στο πρωτάθλημα. Αν δεν έχουν φτιάξει ομάδα να κατέβει στο πρωτάθλημα, ό,τι και να συζητάμε για εγγυητικές, για μπαν, για FIBA κτλ., είναι ανούσιο. Από εκεί και πέρα, ναι, φυσικά καλείται να βρει λύσεις σε θέματα που καίνε χρονικά. Τώρα, ας πούμε, την εγγυητική πρέπει σε ένα μήνα μέσα να το τελειώσει το θέμα. Να την καλύψει. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν παίρνει αναβολή, ας πούμε. Όπως και το θέμα της FIBA, μέσα στον επόμενο μήνα. Να το τελειώσει, γιατί πρέπει να βγουν τα δελτία των παιχνών και να παίξουν. Ναι. Αν αρχίσει το πρωτάθλημα 10 Οκτωβρίου βέβαια, αυτό είναι άλλη ιστορία. Οπότε, εντάξει. Τι, βλέπω είναι, βλέπω όμως... Είναι. Βλέπω, πιέζει ο χρόνος σίγουρα. Ο χρόνος πιέζει, αλλά βλέπω και μια έτσι ηρεμία, μια γενικότερα στο πρωτάθλημα. Σαν να μην αγχώνεται κανείς. Σαν έτσι όλες οι ομάδες, δηλαδή κάτω από το 5, βλέπω, ναι, έτσι μια ανηνεμία, μια χαλάρωση. Πανιόνιος, ναι, δεν, ναι, υπάρχει. Η Λάρισα τώρα άρχισε λίγο να κουνιέται. Ο Κολοσσός κουνήθηκε τώρα πολύ. Πήγε ο Κατζούρης εκεί και τους ταρακούνησε. Θα πάρει όλους τους παίκτες και αυτό σε μια εβδομάδα. Ο Άρης, ναι, δεν, ναι, κάνει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε. Ο Ιωνικός σιγά σιγά κι αυτός κτλ. Σαν να ξέρουν, ναι, ναι, ότι θα αρχίσει αργότερα το πρωτάθλημα, λέω εγώ. Έτσι, αυτό ακριβώς. Μα όλο αυτό δείχνουν. Τώρα εγώ το έχω ξαναπεί ότι μετά το 15 Αύγουστο δεν υπήρξε ποτέ ξανά περίπτωση ομάδων. Να, πώς το λένε, να, ναι, μην έχουν κάνει μεταγραφές τέσσερις ομάδες, ας πούμε, τις 3-4 ομάδες της Basket League, να μην έχουν κάνει μια μεταγραφή. Δεν ξανά έγινε αυτό ποτέ, 15 Αύγουστο. Οπότε εγώ, ναι, πιστεύω ότι όλα εκεί συνηγορούν. Για να δούμε. Κάτσε να δούμε τι μας επιφυλάσσει και το μέλλον τώρα, το άμεσο μέλλον και με τον ιό και με όλα αυτά. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα, ναι, που πάνε στραβά αυτή την εποχή. Και μακάρι να μην αγχωνόμαστε για κάτι περισσότερο από τον αθλητισμό ή αν θα αρχίσουν τα πρωταθλήματα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ωραία, Αντωνή, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Να σε καλά. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Γκάτζιο για την ενημέρωση την μπασκετική. Δώσαμε για την πολύ σημαντική είδηση για τον Ηρακλή και γενικότερα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ λόγω του κορονοϊού. Και το λέω σημαντική είδηση όχι γιατί οι αγώνες του Ηρακλή μεταφέρονται, γιατί δείχνει, Γιώργο, ένα κλίμα το οποίο αρχίζει να δημιουργείται για τα παιχνίδια αυτά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το μπάσκετ και το βόλεϊ είναι αθλήματα που διεξάγονται σε κλειστούς χώρους. Όσο είναι το ποδόσφαιρο, λέμε εντάξει, ανοιχτό είναι, ό,τι και να είναι, κουτσά στραβά θα γίνει. Και δες τι προεργασία έγινε στο NBA για να διεξαχθούν τα παιχνίδια. Ολόκληρη φούσκα και άστο, αυτό, ναι, και πάλι χωρίς κόσμο. Και οι παίχτες χωρίς αποδυτήρια, στις καρέκλες αλλάζουν. Έτσι, έτσι. Τα λοιπά. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα, όντως δύσκολα τα πράγματα. Αυτή η αλλαγή λοιπόν είναι μια σημαντική είδηση, γι' αυτό και τη μεταφέρουμε ως τέτοια.
Όχι για να πανικοβάλουμε τον κόσμο φυσικά ή για να πούμε κάτι έτσι τόσο σπουδαίο επειδή είναι για τον Ηρακλή, αλλά γιατί δείχνει ένα κλίμα το οποίο πάει να δημιουργηθεί και μην ξεχνάμε ότι έχουμε 17 Αυγούστου και αρχίζουν οι σεζόν, οι καινούργιες, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγο αρχίζουν τα πρωταθλήματα, αρχίζουν οι Ευρώπες, αρχίζουν τα Ευρωλίγκες, αρχίζουν. Οπότε είναι ένα δείγμα αυτό ότι τα πράγματα δεν πολύ πάνε καλά και ελπίζουμε να πάνε καλύτερα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε, αν όλα πάνε καλά, και τον Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί τα πράγματα πάνε καλούτσικα, θα έλεγα. Υπάρχει κινητικότητα, η ομάδα πήρε παίκτες, θα αρχίσει την προετοιμασία της και αυτή, αρχίζει να έχει αφίξεις, σιγά σιγά θα έρχονται και οι παίκτες. Για τον Ηρακλή να πούμε ότι χθες ήρθε ο Χάνλαν, ήταν η τελευταία άφιξη. Σήμερα οι παίκτες έκαναν εργομετρικά, έκαναν καρδιολογικές εξετάσεις, μπαίνουν δυνατά στην προετοιμασία. Παρασκευή φεύγουν για Γιάννενα, Σάββατο παίζει το πρώτο φιλικό με την ΑΕΚ. Ωραίο αυτό, δυνατό θα είναι. Δεν θα παίζει ο Λάγκφορντ. Χωρίς Λάγκφορντ. Εντάξει, ναι. Έχει άλλους. Ο Ράις λες θα είναι. Ο Ράις. Καλός αυτός. Για τρία μάτς. Θα προλάβει να έρθει. Δεν ξέρω εγώ. Θα είναι πολύ ωραίο το φιλικό αυτό, ΑΕΚ Ηρακλής. Και σε ωραίο γήπεδο στα Ιωάννινα. Και στο καινούριο γήπεδο των Ιωαννίνων. Βασικά να πούμε ότι, Γιώργο, πολλοί φίλοι ρωτάνε αν θα υπάρχει μετάδοση. Δεν είναι κάτι τέτοιο εφικτό δυστυχώς. Τουλάχιστον την πλευρά του Ηρακλή. Η ΑΕΚ είναι διοργανώτρια. Σωστά. Η ΑΕΚ είναι διοργανώτρια του φιλικού. Είναι γηπεδούχος, είναι αυτή που φιλοξενεί τον Ηρακλή. Οπότε αυτή αποφασίζει, ίσως. Αυτή αποφασίζει. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει ένα Final Four εδώ μπροστά. Η ΑΕΚ πάει τώρα να. Και πάει... Final Eight. Και Final Eight και Super Cup. Και, ναι, αυτό. Ένα Final Eight ήθελα να πω. Έχει το Final Eight του BCL. Του BCL. Έχει το Super Cup. Ακριβώς. Έτσι. Η ΑΕΚ τώρα πάει να πάρει δύο κύπελα. Δύο κύπελα μέσα στο Σεπτέμβριο, όντως. Δεν τη συμφέρει τώρα να δείχνει προς τα έξω. Mm-hmm. Τώρα αυτά τα φιλικά είναι για να βλέπουν οι προπονητές. Εμείς τώρα μπορεί να έχουμε την τρέλα να δούμε τις ομάδες. Σωστό. Που έχει τους καινούργιους παίκτες. Άντε να δούμε τον ένα, να δούμε τον Λάγκφορντ, να δούμε τον Χάνλα, να δούμε. Όντως, λογικό. Αλλά οι προπονητές από την άλλη σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Εγώ παίζω να πάρω κύπελο. Ο Ηρακλής, ας πούμε, παίζει νοκάουτ σε ένα μήνα. Ναι. Τι θα δείξει τώρα τα συστήματα κτλ. Πώς παίζει ο Μουρ και πώς παίζει ο Ντάνιελ και πώς κάνει ο ένας και πώς κάνει ο άλλος. Οπότε αυτά, παιδιά, εντάξει, μπορεί να θέλουμε να τα δούμε όντως. Όλοι θέλουμε να τα δούμε. Έχουμε την τρέλα, αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο εύκολο. Πολύ λίγα φιλικά άλλωστε μεταδίδονται. Μόνο κάποια μεγάλα τουρνουά. Τον Κομέλσκι Κάπ, ας πούμε, που θα πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Αυτά που είναι μεγάλα τουρνουά με μεγάλες ομάδες. Και εντάξει, τώρα και η Τσεσεκά, ας πούμε, δεν έχει ανάγκη να κρύψει. Τι να κρύψει. Έλαντε. Ότι είναι ομαδάρα, ας πούμε, 40 εκατομμύρια. Ότι λέμε ότι ο ιός έφερε κρίση και τα λοιπά. Και αυτοί κάναν πάλι μεταγραφές. Το ρίξανε από τα 40 στα 35. Ναι. Έριξε, λέει, Φενέρ το budget και πήγε από τα 45 στα 37. Έφυγε ο Μπράντοβιτς, δεν έφυγε. Ναι, έφυγε ο Μπράντοβιτς. Ναι, εντάξει. Οπότε. Και, εντάξει. Και πήγε, έριξε και η Μπαρτσελόνα και πήγε ο Καλάθης και ο Γεσκεβίτσος και. Ναι. Έτσι πέφτουν τα budget. Όντως. Λοιπόν, Αρμάνι. Δεν έχουν ψυχή αυτή. Δεν έχουν, είναι φλόρι. Είναι φλόρι. Το μπραντ μόνο παίζει. Ναι. Το μπραντ. Και πέρσι ήταν καλή. Και πέρσι ήταν καλή. Είχαν καλή ομάδα. Και πρόπερσι είχαν καλή ομάδα. Αλλά στο δρόμο. Γιατί και η Ευρωλίγκα τώρα είναι δύσκολη. Είναι δύο μάτς εβδομάδα, δεν είναι. Όντως. Είναι πρωτάθλημα δηλαδή διάρκειας. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο να μιλήσουμε και άλλο μπασκετικά. Να πούμε και τις ειδήσεις μας, τις όποιες ποδοσφαιρικές υπάρχουν και τη ροή αυτή τη στιγμή σε όλα τα ζητήματα του αθλητισμού. Σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο με ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί σίγουρα είπαμε, Γιώργο, ότι θα δεις ότι αυτά θα έχουν παρελκόμενα μετά και στις άλλες διοργανώσεις. Πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο το Μοσχοβίτη να μας δώσει λίγο κλίμα και για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπου υπάρχει έτσι μια αίσθηση ότι κάτι καλό θα γίνει φέτος, ρε παιδί μου, ότι κάτι έγινε φέτος καλύτερο, κάτι τέλος πάντων λειτουργήσε καλύτερα. Βέβαια όλα είπαμε είναι στο παρκέ μέσα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει έτσι ένα κλίμα, τουλάχιστον εγώ αυτό εκλαμβάνω, ένα κλίμα έτσι αισιοδοξίας. Νίκο, έτσι είναι τα πράγματα. Πού είναι ρε Κώστα ραγδαίες οι εξελίξεις? Νίκο, ακυρώθηκαν οι αγώνες προκριματικοί στο BCL. Ναι, τι. Δεν ήταν αναμενόμενο. Επειδή εσείς δεν παίζετε, ρε Νίκο, δηλαδή δεν πρέπει εμείς οι μεγάλες ομάδες να έχουμε κάποια έτσι ζητήματα τα οποία να μας αγχώνουν.
Ήταν αναμενόμενο, ναι, ήταν αναμενόμενο. Κάποιες μικρές ομάδες δουλέψανε για να φτιαχτεί η διοργάνωση και τώρα έρχονται οι μεγάλες. Σωστό. Ωραία, για να παίξουν αυτοί, ρε φίλε, δεν είναι. Μα έτσι γίνεται. Πρώτα βάζουμε τους πεζικάριους να πολεμάνε. Ναι, ρε φίλε, και μετά εμείς τα θορυκτά ερχόμαστε από πίσω και τελειώνουμε τη δουλειά. Έτσι, μπράβο. Χωρίς να έχει βγει ημερομηνία για. Δεν έχει βγει ημερομηνία ούτε τόπος. Τώρα θα αρχίσει το μαγείρεμα. Τέλεια. Ωραία. Μια χαρά. Μας δίνετε το παλατάκι να τα κάνουμε εκεί. Να κάνουμε Final Four. Γιατί όχι. Πλερουίτα, τζαμπουίτα. Ναι, ρε φίλε. FIFA, FIBA, Πατρίκο Μνηνός, όλα καλά. Όλα στην Ελλάδα. Και Κύπελο στο τέλο να σηκώνουμε. Με Πατρίκο Μνηνό. Πατρικάρα, ολέ. Έδωσε τον BCL πάλι στην ΑΕΚ. Μια χαρά. Σε λίγο η ΑΕΚ. Σε λίγο η ΑΕΚ θα πάρει και κανένα τέτοιο, κανένα Τεόντοσιτς. Σε λίγο η ΑΕΚ θα έχει έδρα στην Ιόν, στη FIBA μέσα θα πηγαίνει εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, τι γίνεται τώρα, καμιά άφηξη λοιπόν, θα έχουμε ρε φίλε. Αύριο είναι η πρώτη άφηξη από ξένο και μιλάω για τον Μήτρου Λόγκ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι ώρα? Οι Έλληνες ήταν εδώ, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Νομίζω αύριο το απόγευμα πρέπει να είναι. Κώστα, από ό,τι καταλαβαίνω, αν θυμάμαι καλά. Αυτές οι πτήσεις που έρχονται από άλλες... 2:40 2:40 Α, είναι, φτάνει και μεσημέρι, καλό. Από Φραγκφούρτη 2:40 άρα 3 και κάτι θα βγει έξω, να ξέρεις, γιατί έχει μια χαρά με κορονοϊούς και τα λοιπά. Πάμε στον Κομοσχοδίτη στο αεροδρόμιο Μακεδονία και τέτοια. Ναι, εννοείται. Να με πεις εδώ στο τηλέφωνο να μην σας γράψουν, γιατί πλέον δεν έχει χώρο ούτε για μηχανάκια, να ξέρεις. Δεν έχει πάρκινγκ ούτε για μηχανάκι στο αεροδρόμιο. Και καλά που είναι τα. Έχει ανοίξει το καινούργιο το κτίριο. Έχει ανοίξει το καινούργιο το κτίριο. Έρχονται εκεί. Έρχονται από εκεί, ναι, το νέο τέρμιναλ. Δεξιά, όπως βλέπεις, το αεροδρόμιο. Πολύ ωραίο κτλ. Αλλά έχουν ενταθεί πολύ τα μέτρα. Δεν παρκάρεις πουθενά. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο πολύ γνωστό στο αεροδρόμιο, υπήρχε πάντα. Okay. Αλλά τώρα ούτε για μηχανές. Θυμάσαι που τις ανεβάζαμε πάνω στο πεζοδρόμιο εκεί κτλ. Ναι, ναι, κάτι κακουργές ήδη γίνονταν, ναι. Ήταν τότε και σημειωμένος ο χώρος κανονικά για να. Ήταν νόμιμο. Τώρα έφυγε γι' αυτό. Βάλανε, ναι, 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 βάλανε ναι. Παγκάκια για να κάθονται οι ριστεστού. Λοιπόν. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Και αν θέλεις, θα βάλεις τα μεγάλα μέσα. Θα πάρεις εμένα δηλαδή τηλέφωνο και θα σε κανονίσω για να έχεις πρόσβαση πολύ παντού. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μήτρου Λόγκ είναι ο πρώτος. Περιμένουμε ενημέρωση για τους άλλους. Πότε είναι να έρθουν. Ουσιαστικά ο ορίζοντας είναι μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι να μαζευτούν όλοι εδώ. Ναι. Οι Έλληνες που είναι στη Θεσσαλονίκη από ουσιαστικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, το απόγευμα θα κάνουν τα τεστ του κορονοϊού. Περίπου μία μέρα μέχρι να υπάρχουν τα αποτελέσματα του τεστ, ώστε αύριο εκτός από όπτου να ξεκινήσει τη διαδικασία προπονήσεων. Πω, με ξύνιο και τα λοιπά, Παοκάρας αγαπώ και όλοι οι μπάσκετ παιδιά και τέτοια και πάλι μετά 300 διαρκείας. Καλά, φέτος είδες το 300 διαρκείας, άμα είναι καλά έτσι πως είναι τα πράγματα, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει γήπεδο ανοιχτό έτσι κι αλλιώς, οπότε και τα 300 κάτι είναι από το... καλά, εννοείται. Ωστόσο, λίγο να ξεκινήσει μια διαδικασία προπονήσεων, γιατί όπως έχουμε πει, είναι πολύ πολύ μεγάλο το διάστημα που οι παίκτες είναι εκτός δράσης. Να σου πω κάτι, Νίκο, όμως, να μην το αγχώνουμε κιόλας, γιατί θα αργήσει πολύ, φίλε, η χρονιά, να ξέρεις. Συμφωνώ. Απλά ξέρεις τι, το έβλεπα και από μένα, στο δικό μας το κομμάτι, ναι, καθημερινότητας, που μας έχει λείψει πολύ. Δηλαδή, ναι, όντως. Με το που ήρθε η ενημέρωση ότι 18 Αυγούστου έρχεται ο Μήτρου Λόγκ, τώρα θα μου πεις άλλες φορές, θα σκεφτόσουν να πας στον δρόμο για τον Μήτρου Λόγκ. Μπορεί και όχι. Αλλά τώρα θα πας. Τώρα αύριο, ναι, επειδή, ρε παιδί μου, η δική μας καθημερινότητα, το κομμάτι ότι έρχεται ένας παίκτης, λίγο να ξαναμπούμε σε μια διαδικασία, ναι, αυτό που είχαμε μέχρι πριν λίγο καιρό. Και να ασχολούμαστε λίγο με το κομμάτι το δικό μας. Μας έχει λείψει. Δηλαδή, αν έχει λείψει σε μένα, πόσο μάλλον τον παίκτη που έχει να κάνει προπόνηση κανονική με ομάδα 5 μήνες. Και έχουμε έτσι όπως πάνε τα πράγματα, Νίκο, για 2 μήνες ακόμη θα είστε έτσι. Άντε μετά πες αρχίσουν οι προπονήσεις. Και κανένα φιλικό, ναι, και τέτοια. Γιατί ναι, 17 Αυγούστου έχουμε. Το πρωτάθλημα, ναι, τυπικά ξεκινάει 10 Οκτωβρίου. Μακάρι να ξεκινήσει 10 Οκτωβρίου. Που δεν θα ξεκινήσει 10 Οκτωβρίου. Ναι. Αρκεί, μήπως υπάρχει μεγάλη καμπύλη προς τα κάτω, αλλά δεν το βλέπω δυστυχώς. Ναι. Άρα, ναι, κανένα φιλικό, κανένα τέτοιο, αυτά ξέρω εγώ, να περάσει λίγο Σεπτέμβριος. 2 μήνες είσαι. Τα φιλικά έτσι όπως πάνε φέτος, τα πράγματα είδα και τα φιλικά που ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τα πολύ δυνατά φιλικά που ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος, επειδή ούτε καμιά ομάδα θα ζήσει σε κανένα τουρνουά, τίποτα Τουρκίες, τίποτα τέτοια. Όχι, δεν έχει τέτοια. Ούτε καμία, ναι, θα ζήσει εξωτερικό, θα παίξουν όλοι μεταξύ τους. Όλοι μαζί, όλοι μεταξύ τους. Ναι, ναι, τα φιλικά θα είναι καλά και θα έχουμε λίγο εικόνα
από όλους πάνω κάτω που κινούνται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλλά είναι αυτό που λες. Μετά θα τρελαθούμε να γράφουμε ανάλυση. Οι σκέψεις του Μέξα για τη front line. Τα συμπεράσματα. Ναι. Η γρήγορη μεταφορά της μπάλας στην ρακέτα πονοκεφαλιάζει τον Κατζούρη και τέτοια. Ναι. Είναι στον κολοσσό, αλλά έχει σημασία. Okay. Λοιπόν, αυτά. Ρε Κώστα, τώρα που το είπες για το Κατζούρη και το κολοσσό, επειδή είχε 9 συζήτηση πρόσφατα. Ο Κατζούρη δηλαδή έφυγε τον Ερακλή και τον BCL για να πάει στον κολοσσό τελικά, ρε φίλε. Παιδιά, έχει γίνει αυτή η κουβέντα αρκετές ώρες off the record. Είναι καιρός να την κάνουμε και on the record. Να την κάνουμε, ρε φίλε. Να την κάνουμε, ναι. Ο Ηλίας ο Κατζούρης, ο άνθρωπος τόσα χρόνια ήταν συνεργάτης. Έτσι, ήταν assistant. Okay. Ήθελε κάποια στιγμή και νομίζω το δικαιούται, γιατί είναι καλός προπονητής, να δουλέψει ως πρώτος. Σωστά μέχρι εδώ. Ναι. Σωστά μέχρι εδώ. Στον Ηρακλή λοιπόν του δόθηκε ευκαιρία και πήγε πάρα πολύ καλά πράγματι. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Τέλος πάντων, τον έκοψε ο κορονοϊός, γιατί θα δείχνει ακόμα καλύτερα πράγματα. Mm-hmm. Και μετά ο Ηρακλής αποφάσισε να παίξει Ευρώπη. Ο Ηλίας ο Κατζούρης λοιπόν, παίζοντας Ευρώπη, βλέποντας την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα, στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη, σου λέει κάτσε ρε φίλε. Είναι η πρώτη μου έτσι, προσπάθεια ως πρώτος προπονητής. Όμως παίζω σε μια απαιτητική διοργάνωση. Θα πρέπει να δείξω κάτι και στην Ελλάδα. Και ζήτησε κάποια πράγματα παραπάνω. Ζήτησε δηλαδή λίγο budget παραπάνω. Ζήτησε για τον εαυτό του λίγα λεφτουδάκια παραπάνω. Όμως από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής και ο κάθε Ηρακλής που βλέπουν την κατάσταση και ο Δρακόπουλος που βάζει το χέρι τσεπουά και δεν έχει το χορηγό το μεγάλο ή την ΕΡΤ ή ξέρω εγώ τον ΟΠΑΠ κτλ. Λέει κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Εδώ τώρα εμείς υποτίθεται έχουμε κορονοϊό. Δεν έχω εισιτήρια. Δεν έχω διαρκείας. Δεν έχω τηλεοπτικά. Δεν έχω χορηγούς. Δεν έχω τίποτα. Έχω δόξα τω Θεώ την υγεία μου και τα χεράκια μου. Από την τσεπούλα μου. Λοιπόν, πώς να σε δώσω εγώ αύξηση, ρε φίλε, με όλα αυτά. Και να σε πάρω και καλύτερους παίκτες, και να σε πάρω και συνεργάτες, και να ανεβεί το μπάτζετ όλο από 1000 λεφτά σε 13.000 λεφτά. Και κάπου εκεί δεν έγινε δουλειά. Και έχει, εδώ που τα λέμε, και ένα προπονητή πολύ καλό όπως είναι ο Ζιάγκος. Μισό λεπτό σου λέει, ρε φίλε. Εδώ άλλος έκανε δουλειά με το Ρέθυμνο. Έτσι, ναι. Με κέρδισε και δύο φορές. 2-1 με είχε το Ρέθυμνο φέτος. Ναι. 2-1 ναι. Το Ρέθυμνο τον Ηρακλή φέτος. Λοιπόν, με το Ζιάγκο. Και με λιγότερα χρήματα. Και χωρίς απαιτήσεις και ο άνθρωπος διψασμένος. Και πάλι, όπως βλέπεις, οργανωτικά άψογος. Οπότε. Ναι. Έτσι γίνονται οι δουλειές, δυστυχώς. Αλλά ο Κατζούρης μετά σου λέει. Εντάξει, δεν έγινε με τον Ηρακλή, είναι μια ομάδα Ευρώπης και τα λοιπά. Όμως εγώ θέλω πρώτος. Άρα, τι κάνω. Ρίχνω προφανώς το κασέ για να μείνω πρώτος και να πάω κάπου. Να πάω κάπου πρώτος. Γιατί εγώ ήξερα ότι ο Κατζούρης έχει προτάσει από το εξωτερικό, αλλά για βοηθός. Δεν ήθελε να πάει βοηθός. Okay. Μου είπε, Κώστα, εγώ βοηθός δεν ξαναπάω. Θα πάω πρώτος. Okay. Και σου λέει κολοσσός. Τώρα, αν στον Ηρακλή ζήτησε 10 δραχμές, εγώ λέω ότι στον κολοσσό πήγε με 5. Προφανώς. Ναι. Προφανώς, εννοείται. Αλλά βλέπεις άλλα ότι. Άλλα πράγματα ζητά στο. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος κάνει καλή δουλειά και στον κολοσσό. Βλέπω παίρνει καλούς παίκτες, κάνει καλή ομάδα και θα δεις αν είναι καλός ο κολοσσός. Όντως. Ναι. Και οι ξένοι που παίρνουν ψαγμένοι. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν εδώ, οι δικές μας ομάδες, οι ομαδάρες όπως λέω. Έτσι. Αυτό τώρα να ξεκινήσουν λίγο από αύριο, έστω και οι 4-5 Έλληνες με τους μικρούς, μια διαδικασία να πάρουν τα καλά να ξεκινήσουν έτσι λίγο προπονήσεις, να αρχίσουν και οι αφήξεις των ξένων και στον τόπο. Καταρχήν οι Έλληνες έχουν έρθει. Ναι, είναι όλοι εδώ. Νομίζω χθες ήταν τελευταίος ο Κακλαμανάκης που έφεσε. Ο Νόντας, εντάξει, γνωστός Νόντας είναι εδώ από την Παρασκευή, okay. Και ο Καπερίδης. Νοντάρα, φλαράκι μου, Νοντάρα. Νοντάρα, στηρίξτε Νόντα, έτσι. Εννοείται. Ο Νόντας θα παίζει δύο ασό ή ασόδιο. Ασόδιο. Καλή ερώτηση. Ο Νόντας νομίζω θα πρέπει λίγο να συμμαζεύει λίγο την κατάσταση, ειδικά στην αρχή. Θα πρέπει λίγο να κάνει το κινηματογράφτη. Γιατί θα έχει το love και τον αυτόν, αλλά θα έχει και λίγο Νόντα. Πρέπει μέσα να ρίξει καμιά μπάτσα. Ναι, θα χρειαστεί νομίζω λίγο στην αρχή ειδικά. Οπότε η φάση τώρα είναι αυτή, δηλαδή να ξεκινήσουν να έρχονται και οι ξένοι. Ο Μήτρου Λόγκ είναι ο πρώτος, ο οποίος εντάξει όπως έχουμε ξαναπεί είναι λίγο το παιδί, έχει κάνει η μαμά πολύ καλή δουλειά με την Ελλάδα, του έχει βάλει το μικρόβιο πολύ καλά. Ναι. Και είναι έτσι και πολύ ενεργός σε social media, Instagram, Twitter, παντού. Το αποχαιρετήριο πάρτι βλέπω στο Πάο 24. Ναι. Τι πάρτι, τι είναι αυτά. Όλοι οι φίλοι μαζί, βέβαια. Συγγενείς λένε αποχαιρετήριο πάρτι, λέει τα social media πήρε φωτιά.
Ναι, ετοιμασίες... με GoPro βίντεο και τέτοια. Α, έχουμε τέτοια προχωρημένα. Για κάτσε να πατήσω play. Ναι, αυτό νομίζω, το έκανε Φίλιππ αυτό νομίζω, δεν το έκανε αυτός. Α, ωραίο. Κάνε και ένα σκηνικό με μια... Α, και μιλάει κιόλας. Ναι, ρε, λες και φεύγει, δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Άσε σου λέω τώρα. Το έχουν οι Αμερικάνοι αυτό, το έχουν οι Αμερικάνοι, το έχουν. Τέτοιες έτσι συνήθειες έχουν. Τα θεωρούν πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή, ας πούμε, των νέων. Τα πανεπιστήμια, το ξεκινάει κάτι. Αν το δεις καθαρά τυπικά για τον Ελλάδα, μην του δουν καθήν η πρώτη του επαγγελματική δουλειά, έτσι. Δηλαδή είναι και θα είναι μακριά από το σπίτι του. Έτσι, οπότε είναι και γι' αυτό κάτι διαφορετικό. Και σε αυτό βάζουμε και τον αστερίσκο της Ελλάδας, γιατί και σε αυτόν και στον αδερφό του, τον Άσμπιτ Λόγκ, είναι ξεκάθαρο ότι η μάνα έχει κάνει. Και φεύγει από το σπίτι τώρα, πιτσιρικά, φεύγει από το σπίτι, πάει, έρχεται Ελλάδα κτλ. Όπως ο δικός μας ο Τσίλντρες κτλ. Είναι και για αυτούς μια εμπειρία διαφορετική. Έτσι, σου λέει τώρα πάω στους γκαγκαούγκες εκεί που μαλώνουν με τους άλλους με τα καράβια. Θα φάμε καμιά βόβα στην κεφάλα. Άλλα μου είπαν, άλλα γίνονται. Ναι, άλλα μου είπαν, άλλα γίνονται. Τέλος πάντων, οκ. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε, αν πούμε ότι να πάνε όλα καλά και βάζουν να ξεκινήσουν έστω και προπονήσεις με λιγότερα άτομα και με μικρούς, ναι. Να μπει η ομάδα λίγο σε μια διαδικασία, να δει και ο Μέξας τι θέλει να κάνει, πώς του βγαίνουν στο γήπεδο όλα αυτά τα οποία σίγουρα έχει ετοιμάσει και έχει στο μυαλό του, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες επιλογές που γίνανε, ναι. Εκτός ότι είναι του Μέξα, ήταν και πρώτες. Δηλαδή, ειδικά για το κομμάτι Griffin, Love, Turner, ήταν περιπτώσεις που ήταν πολύ ψηλά στις επιλογές του. Και από εδώ και πέρα να δούμε σταδιακά πώς θα αρχίσει η ομάδα έτσι να προπονείται. Είναι λίγο περίεργο το σκηνικό. Δεν είναι... Εσύ Κώστα νομίζω το ζεις κιόλας. Δηλαδή είναι λίγο η καθημερινότητα, είναι διαφορετική. Η άφηξη των παικτών από την Αμερική έτσι κι αλλιώς είναι μια διαδικασία που θέλει μια-δυο μέρες λίγο μέχρι να προσαρμοστούν. Τώρα και με αυτή την κατάσταση έρχονται, τεστ, περιμένεις, μετά τα άλλα, τα τέσσερα εργομετρικά. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία φέτος είναι διαφορετική. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς με τις αφήξεις των ξένων που δεν θα έρθουν όλοι μαζί, ούτως ώστε να ξεκινήσουν αύριο, ξέρω εγώ, όλη η ομάδα μαζί, θα μπει σε φάση προπονήσεων κανονικών και εφόσον όλα πάνε καλά, με τεστ, με και οι παίκτες είναι όλοι εδώ, κάπου τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Σωστό. Έτσι. Απλά σταδιακά μαζεύεται και μπαίνει σε μια καθημερινότητα κυρίως σημαντική για τους παίκτες όσους είναι εδώ και έρχονται και προστίθενται και για τον προπονητή και το επιτελείο του. Δηλαδή να μπει μια διαδικασία προετοιμασίας και μετά να αρχίσουν τα φιλικά. Πρώτο φιλικό, αν θυμάμαι καλά, για τον ΠΑΟΚ είναι 2 Σεπτεμβρίου με την Ελευθερούπολη, που θα είναι ουσιαστικά ένα φιλικό πιο πολύ ξεβούγγιασμα μετά από κάποιες προπονήσεις. Και μετά μπαίνει σε διαδικασία με φιλικά με Παναθηναϊκό, με Προμηθέα, με ΑΕΚ, με Λαύριο και όλα αυτά. Με εμάς γιατί δεν κάνετε κανένα φιλικό, Νικό? Ελάτε να κάνουμε κανένα φιλικό, ελάτε. Θα κάνουμε, Κώστα μου. Άντε, ελάτε να κάνουμε κανένα φιλικό. Μέξα. Και ο Ηρακλής θα βγει στην κύρια για φιλικά, γιατί ο Πάοκ θα βγει στην κύρια. Κανένας δεν έχει το τάφο. Εμείς κλείσαμε μια ημερομηνία, έχουμε κενή. Ναι, εννοώ εκτός Θεσσαλονίκης. Όλα εκτός είναι τα δικά μας. Όλα εκτός Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν είναι κανένας εδώ πέρα, τόσο δύσκολο είμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Πάοκ θα κατέβει αστείο να παίξει φιλικά, να πάει και Πάτρα, να παίξει από το Μισέ. Εντάξει, τα λεφτά. Να πω κάτι τώρα. Να το πω γιατί τα λέω. Πες το, ναι, φυσικά. Είναι και τα λεφτά, Νίκο. Φυσικά και είναι. Είναι και τα λεφτά. Δηλαδή, για να έρθουνε, πρέπει να τους φιλοξενήσεις, να αυτό, οι δύο μεγάλες ομάδες, διανυκτέρευση. Να πεις, ας πούμε, τη Λάρισα, μια φορά να έρθει η Λάρισα, εντάξει, να την πεις. Η Λάρισα μέχρι στιγμής όμως ομάδα δεν έχει. Πώς να κλείσει φιλικό. Σωστά. Άρα, ο Άρης ακόμη ομάδα δεν έχει. Να κλείσει φιλικό, εντάξει, να το κλείσει. Θα έχει. Ωραία. Ναι. Αλλά εύκολα κάνεις υλικό ΠΑΟ Κάρης. Δεν κάνεις. Κάνεις. Όχι, δεν κάνεις εύκολα. Κανονικά κάνεις, αλλά... Επίσης φέτος γίνονται μαυροσκούφια που ανέβαιναν και δύο ομάδες, ξέρω εγώ, δεν γίνονται. Όχι. Δεν γίνονται. Δεν βλέπω κινητικότητα. Ίσως γίνουν, αλλά δεν έχω ρεπορτάζ. Νομίζω δεν θα γίνουν. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Άρα οπότε... όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή ο Ηρακλής θα πάει, ας πούμε, στα Γιάννα με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τον κάλεσε. Ναι, σωστά. Παιδιά, έρχεστε για φιλικό. Πληρώνουμε εμείς. Πλερουίτα, τζαμπουίτα. Ερχόμαστε, εννοείται. Ναι. Σας ρίξουμε και μια τριαντάρα στο κεφάλι. Σκάιλερ, Μπόλιν και τα λοιπά. Ηλία, συγγνώμη, φιλικό ήταν, δεν πειράζει, θα βελτιωθείτε. Δεν μετρούσαμε, θα πω. Το κάναμε για να βελτιωθείτε. Το παίξαμε λίγο δυνατά για να βελτιωθείτε. Συγγνώμη και στο κλειστό των Ιωαννίνων που σπάσαμε το Στεφάνι το ένα από κάρφωμα του Ντάνιελ. Excuse me. It was my mistake, my bad, που λένε και οι Αμερικάνοι. Και τελείωσε, Νίκο μου, έτσι πάνε αυτά. Πώς θα επιβεβαιώνεις το κλειστό των Ιωαννίνων? Είναι το κλειστό του ελληνικού το οποίο μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα. Έτσι μου είπαν πρόσφατα, δεν το ήξερα. Hey. Oh.
Δεν νομίζω. Ναι, όχι, όχι, δεν έτσι είναι. Μου είπανε. Έτσι μου είπανε. Ότι το, ουσιαστικά το ελληνικό το κλειστό ξυλώθηκε από εκεί για κάποιους διάφορους λόγους. Δεν ξέρω γιατί. Έγινε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Ναι, τέτοιο σκηνικό. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς. Νίκο, το κλειστό του ελληνικού ήταν μεγάλο. Ναι. Το ξέρω. Το κλειστό των Ιωαννίνων αυτό είναι πικιπόκο από κοπόκο. Μήπως εννοεί ότι ξυλώθηκε το μήπως μέρη, το παρκέ. Το παρκέ, ναι, μπορεί. Δεν παίζει κανείς εκεί. Μπορεί γι' αυτό. Αλλά μου το είπαν έτσι και μου λέει το κλειστό του ελληνικού. Και εδώ καθίστε ρε παιδιά, περιμένετε λίγο. Τι είναι το κλειστό του ελληνικού, δηλαδή. Τι είναι, άιντε. Playmobil, το παίρνει και το πα μαζί σου. Και ιδίως στην Ελλάδα, έτσι, που για να κάνουμε μια βίδα πρέπει να γίνει συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου και να υπογράψει ο αρμόδιος υπουργός και αχ καλέ, και έκλεισε τώρα η Βουλή και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Τη βλέπω την ΑΕΚ, έτσι όπως ήταν τα πράγματα του γήπεδου, στα Λιώσια, κάνει έδρα τα Γιάννενα στο τέλος. Άμα είναι μια χαρά, γιατί στα Λιώσια τη βλέπουν αδική. Τέλος πάντων. Okay. Η ΑΕΚ έχει φίλε. Έχει και κόσμο, έχει και λεφτά, έχει και οργάνωση. Θα τη βρει την άκρη της η ΑΕΚ. Ναι, 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 συμφωνώ. Ξεκινήσει και με ευρωπαϊκό τίτλο, θα ξεκινήσει μια χαρά. Πολύ ωραία. Δυνατό που. Ευχαριστούμε Πατρίκ, ευχαριστούμε FIBA. Δεν σας άρεσε FIBA κατά τα άλλα. Δεν σας άρεσε. Δεν σας άρεσε ο Βασιλακόπουλος που έφερε εδώ τις διοργανώσεις και πέραν τα ευρωπαϊκά. Έτσι, να μην τα λέμε και αυτά. Ο κύριος, ο Μάκης Αγγελόπουλος που ήταν πάντα δίπλα σε FIBA ροχός και τέτοια. Εντάξει, μας πέρασε ακόμα. Θα τα βλέπουμε μετά. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, έγινε Νίκο, θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να είσαι καλά για το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ αύριο υποδέχεται τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ακούσαμε και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είπαμε και τα δικά μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία. Είπαμε για την πολύ σημαντική είδηση της αλλαγής του φορμάτ των προκριματικών του BCL που μετέχει ο Ηρακλής. Τι έχουμε να πούμε άλλο, Γιώργο? Κάτι ο Μητσοτάκης λέει. Είμαι έτοιμος και για άλλα μέτρα, είπε. Σιγάρε, Μητσοτάκη. Ναι. Τι εναντίον μας? Δηλώνει έτοιμος. Τι μέτρα? Κάνανε τηλεδιάσκεψη για τον κορονοϊό. Τη κυβέρνηση. Τι ευχαριστούμε. Το ξέρουμε ότι είσαι έτοιμος να μας κλείσεις. Επόμενο μέσα. Διάστημα. Δυσκολεύει τα πράγματα. Τα πράγματα όντως δεν είναι καλά. Τώρα από εκεί πέρα, μακάρι, είπαμε, να κυριαρχήσει η λογική, να είμαστε εμείς πρώτα σωστοί ως πολίτες και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε έτσι να προστατεύσουμε τον κοινωνικό περίγυρο, το περιβάλλον μας. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Σιγά και 56. Σιγά. Ναι, πολύ μπάσκετ σήμερα. Πολύ μπάσκετ σήμερα. Αφήσαμε στην άκρη Champions League, Europa League που έχουμε σήμερα. Σήμερα τι έχει? Έχει το Inter Shakhtar, Κώστα. Εξαιρετικό παιχνίδι. Over 3,5. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Επιθετικές ομάδες και οι δύο. Εντάξει, έχει και την εμπειρία στην άμυνα Inter και τον προπονητή, τον Ιταλό. Έτσι. Από τη φύση του που είναι κατενάτσιο. Νομίζω θα δούμε ωραίο παιχνίδι. Και όλοι λένε Ίντερ, φυσικά, και θα λήξει κανένα. Για το χθεσινό θα μας ανταμείψει. Θα λήξει κανένα 2-3. Θα δείξει. Αρχίζουν και τα play-off του NBA σήμερα. Ξημερώματα. Ναι, ναι. Πω, δεν θα κοιμηθώ ποτέ πάλι. Αύριο ετοιμάζω να κάνεις εκπομπή μόνος. Νομίζω σήμερα το βράδυ έχουμε δύο παιχνίδια. 8.30 και 11 ώρα Ελλάδος. Βολεύουνε. Denver Nuggets, Utah Jazz στις 8.30. Ναι. Toronto Raptors, Brooklyn Nets στις 11. Κώστα, ποιος είναι το φαβόρι εκεί πέρα, οι Lakers? Για πες το λίγο, DC. Οι Lakers και οι Clippers. Οι Lakers και οι Clippers, Ο Γιάννης δεν μπορεί με τους Milwaukee. Για Δύση τώρα λέμε. Μπορεί, ναι, μπορεί. Ο Γιάννης είναι φαβόρι στην Ανατολή. Οι Los Angeles παίζουν με τους Portland. Δύσκολο. Trailers, ναι. Blazers, δύσκολο. Blazers, ναι. Δύσκολο σταύρωμα έχουν. Μετά παίζουν και με τους Rockets. Πάλι δύσκολο. Όντως. Και μετά θα παίξουν με τους Clippers. Πάλι δύσκολο. Μιλγόκι με Ορλάντο. Θα περάσουν εύκολο. Και μετά με Ινδιάνα ή με Μαϊάμι. Δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο γιατί παίζουν σκληρά, ιδίως στο Μαϊάμι. Και μετά θα παίξουν με Celtics. Τέτοια θα έχει. Έχει μέλλον. Στις 4 νίκες κρίνουν τα παιχνίδια, να το πούμε και αυτό. Κοίταξε, επειδή εγώ μπορεί να μου αρέσει πολύ το μπάσκετ υπερβολικά, αλλά και ιδίως το NBA. Από το NBA ξεκίνησε η αγάπη μου για το μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Όμως τώρα πλέον θεωρώ ότι το NBA είναι show. Είναι marketing. Είναι θέαμα περισσότερο. Είναι ψυχαγωγία. Mm-hmm. Κατά ένα μέρος δεν είναι και λάθος αυτό, γιατί ο αθλητισμός είπαμε ότι είναι ψυχαγωγία περισσότερο, να εξασκήσει το νου και το σώμα. Όμως το NBA έχει φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον που περισσότερο ευνοούνται οι εμπορικές ομάδες και οι εμπορικοί παίκτες παρά ευνοείται το ίδιο το άθλημα. Δηλαδή το έχουν κάνει το μπάσκετ τόσο χήμα εκεί. Που όλοι βάζουν πλέον 60 πόντους, 50, 60, 30, 40, που χάνεται πλέον η αξία της 35άρας σε ένα παιχνίδι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι τόσο οι Lakers που πουλάει ο LeBron απίστευτα.
και ο Ντέιβις σε ένα ο Λεμπρόν, ο Λεμπρόν, ο οποίος και λόγω κοινωνικής ευαισθησίας και όλων όσων έχουν γίνει στην Αμερική τώρα με το Black Lives Matter και τα λοιπά, ο Λεμπρόν θα σπρωχθεί απίστευτα, θα φτάσει στον τελικό με τους Clippers και εκεί ό,τι γίνει, γιατί και οι Clippers είναι καλοί και τα λοιπά. Και από την άλλη πλευρά και ο Γιάννης, επίσης επειδή πουλάει πάρα πολύ και είναι δεύτερη χρονιά θα είναι ο MVP. Λες, ε? Ναι, θα είναι. Μπαίνει σε πολύ κλειστό κλαμπ, ειδικά θα Ευρωπαίων. Θα είναι. Μόνο ο Ντίρκ έχει πάρει από Ευρώπη MVP. Παιδιά, ο Γιάννης θα γράψει τρομερή ιστορία στο NBA. Απλά σας είπα, δεν μου αρέσει ο τρόπος του παιχνιδιού πλέον. Δηλαδή βλέπεις ότι περνάνε όλοι για πλάκα, ας πούμε, και κάνουν μπάσιμο. Ναι. Δηλαδή οι άμυνες είναι τόσο χαλαρές που ο Γιάννης πλέον τα βάζει και βαριέσαι να βλέπεις πώς τα βάζει. Ενώ στην αρχή έλεγες, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι κάνει. Τώρα, ας πούμε, περνάει, τάκ, καρφώνει. Βαριέται και ο ίδιος να καρφώσει. Πηδάει μόνο απλά, τάκ, τη βάζει έτσι. Περνάει από κάτω, τουκ. Μόνο άμα πέσει καμιά μπάτσα εκεί λίγο τώρα, να που μάλωσε με τον άλλον κτλ. Αρχίζει και έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων. Ναι. Το NBA πράγματι θα μας κρατήσει σε ενδιαφέρον, αλλά μόνο και μόνο επειδή μας αρέσει ως διοργάνωση και ως θέαμα. Όχι ως έτσι suspense μπασκετικό. Λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι είναι τα φαβόροι. Μακάρι να υπάρξουν και εκπλήξεις που όλο και κάποιος θα την πληρώσει στην πορεία. Λοιπόν, αυτά. Τέλεια. Αυτά σήμερα. Ολοκληρώνουμε. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 3 θα είμαστε παρέα. Εδώ με τον Γιώργο. Στο τρίποντο πάντα. Όλη αυτή τη βδομάδα θα πάμε παρέα 3 με 5, έτσι. Μετά από εβδομάδα ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, επιστρέφουμε και μέχρι τότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3. Αμέσως τώρα All About Aris On Air με τον Γιώργο Γκάτο και ο Γιώργος θα παραμείνει. Παραμένω εδώ, αλλάζω μανδύα. Θα μάθουμε και τα νέα, θα ακούσουμε και πάλι τι γίνεται στην Άουσα, θα ακούσουμε τι γίνεται και στο μπάσκετ. Θα έχουμε και συνέντευξη 5.30. Θα έχουμε και συνέντευξη 5.30. Οπότε εμείς ανανεώνουμε για αύριο λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.